σχολεία, την ελληνική εταιρεία ψυχαγωγία των εγγόσεων, γιατί πιστεύει ότι η κομική, η ελληνική ζωγραφική, η ζωγραφική γενικότερα και η ψυχανάλυση έχουν έναν κοινό τόπο. Αυτό ο κοινό τόπο είναι μια περιοχή ασυνείδητη, είναι αυτό το άθετο, το άπειρο, το ανέκφραστο του ανθρώπου, τη κοινωνία, του θείου, του Θεού, αυτό το υπαξιακό. Και οι δύο κάνουν μια απόπειρα να νοηματοδοτήσουν τον άνθρωπο και τον κόσμο με τον τρόπο τους. Από διαφορετικές περιοχές έρχονται, αλλά προσπαθούν να ανοιχνεύσουν και να εκφράσουν αυτό τον κοινό τόπο. Η Βυζαντινή γεωγραφική ιδιαίτερα έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση σε αυτή την περιοχή. Έχει ανοιχνεύσει, την έχει καταγράψει, εμπνεώνει χριστιανική θεολογία, αλλά εμπνεώνει και από ό,τι είναι η ελληνική σχέση. Λοιπόν, αυτό είναι ο κοινό τόπο. Και λέει ο κ. Χαμπέρης ότι χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, εκφράζουμε τα συγχαρητήρια στους επιμελητές και εκφράζουμε ιδιαίτερα τα συγχαρητήρια σε εκδόσεις Οφύρας που ανέλαβαν αυτή την οργανωτική πρωτοβουλία. Και μας ευχαριστεί και μας εύχεται καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Επειδή θα μιλώ συνέχεια, θα δοκιμάσω το λόγο μου χωρίς μικρόφωνο, αν δεν σας πειράζει, νομίζω με ακούτε όλοι. Με ακούτε? Ωραία, γιατί θα παρεμβαίνω και στη συζήτηση, οπότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε αυτό, δεν είναι άκουψο. Θα σας παρακαλέσω πριν από οτιδήποτε άλλο να χαμηλώσουμε τα κινητά μας, για να μην ενοχλούμε τους συνομιλούντες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Θέλω να πω και εγώ από τη μεριά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Μαρία Κοκκίνου, την εκδότρια της Φορτήρας, η οποία είχε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Να πω ότι ελπίζουμε στα καλύτερα στην ροή αυτής της περιπέτειας που και για μας είναι κάτι το τόμαρο. Οι τρεις συνοδοιπόροι στην περιπέτεια, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο Παπασταμάτης Κλήρης και εγώ, νομίζω ότι έχουμε συναντηθεί σε ένα σημείο το οποίο νομίζω πως υπόσχεται πολλά. Πολύ συχνά σε δουλειές καλλιτεχνών στις οποίες ενσκύπτω εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον, μιλώντας για πράγματα που εγώ βλέπω σαν θεωρητικός τέχνης, αντιλαμβάνομαι ότι συναντώ πράγματα που είναι στο υποσυνείδητό τους και τα οποία δεν είχαν βγει έξω αρθρωμένα και περιγεγραμμένα, ωστόσο είναι εκεί. Θεωρώ ότι με τον ίδιο ή αντίστοιχο τρόπο ένας συγγραφέας ή ασφαλώς ένας ψυχαναλυτής μπορεί να διαβλέπει πράγματα τέτοια. Κάπου εκεί η ιδέα αυτή πήρε σάρκα και οστά, στο να βγει μέσα από μια συνομιλία αυτών των διαφορετικών ειδικοτήτων ο κόσμος του καλλιτέχνη που συναντούμε κάθε φορά. Έχουμε επιλέξει καλλιτέχνες οι οποίοι είτε ανήκουν στη Βυζαντινή παράδοση, είναι γεωγράφοι, αλλά οι συγκεκριμένοι που έχουν επιλεγεί για την πορεία αυτών των συναντήσεων και για τον τόπο τον οποίο προγραμματίζουμε σε ένα χρόνο, ο οποίος θα περιλαμβάνει και άλλους συνομιλητές πριν αυτόν που θα παρουσιάσουν μπροστά σας στις ζωντανές συναντήσεις, είναι αγιογράφοι οι οποίοι έχουν ένα αυτοτελές σύμπαν, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να ορίσουμε αυτό το οποίο είναι μια εξαιρετική αντιγραφή, όσο το να εντοπίσουμε τους καλλιτέχνες εκείνους οι οποίοι ξεκινώντας με την αφιτηρία αυτή φτιάχνουν ένα δικό του σύμπαν και μπορούν με μια με νομισμένη ελευθερία, παραμένως όμως σε ένα πλαίσιο το οποίο πάντοτε ανήκει στο παρελθόν του, να φτιάχνουν και κάτι καινούριο το οποίο να συνεχίζει να μας συγκινεί και να είναι ζωντανό. Αυτό ακριβώς ήταν ο στόχος αυτούς που επιλέγησαν. Από εκεί και πέρα, σε αυτή την παρέα των οικαστικών που έχουμε επιλέξει, έχουμε προσθέσει οικαστικούς οι οποίοι ασχολούνται με την κοσμική τέχνη, ωστόσο έχουν μία ενεργό σύνδεση με τη Βυζαντινή παράδοση.
Ένας τέτοιος επί παραδείγματος συνομιλητής μας είναι ο Μάρκος Καμπάνης, που θα συναντήσετε το επόμενο Σάββατο, ο οποίος ζωγραφίζει κοσμικά, ωστόσο ταυτόχρονα γεωγραφεί, αλλά και στην κοσμική του τέχνη, πάρα πολλά στοιχεία που συναντούμε, άπτονται ακριβώς των Βυζαντινών καταβολών που φέρει το έργο του. Ένας τρίτος τέτοιος συνομιλητής είναι Αλέκος Λεβίδης, και αυτός εξαιρετικός, ο οποίος πατά και στους δύο κόσμους. Και κάπως έτσι ο κύκλος αυτός θα προχωρήσει. Θα ήθελα να πω ότι γνωρίζοντας όσο γνωρίζω το έργο του Παρθαμάτης Κλήρη και βλέποντας και το βιογραφικό του σημερινού του συνομιλητού, του κ. Μανουλίδη, διαβλέπω πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία κοινά. Για παράδειγμα, τους απασχολεί και τους δύο το παραμύθι. Κ. Μανουλίδη, έχετε ασχοληθεί με τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ, με τις Βάκχες, με το Μόμπι Ντικ. Όλο αυτό δεν μπορώ παρά να μην παρατηρήσω ότι έρχεται και συναντά με διάφορους υπόγειους ή ορατούς τρόπους, άμεσα ορατούς, τον πολυσχηδή κόσμο του Παρθαμάτης Κλήρη. Οι δύο συνομιλητές έχουν επιλέξει 20 περίπου έργα πάνω στα οποία θα σταθούν και θα πατήσουν για να προχωρήσει η μεταξύ τους συνομιλία, για το γιατί αυτής της τέχνης, για το πώς, για αυτό που βλέπουμε εύκολα ή για αυτό που υποπτευόμαστε. Και θα σας παρακαλέσω, εάν έχετε ερωτήσεις που άπτονται του συγκεκριμένου έργου, να τις κάνετε κατά τη διάρκεια της προβολής του έργου αυτού. Εάν όμως έχετε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν γενικά με τον τρόπο δημιουργίας ή το γιατί της και που θέλετε να απευθύνετε στους δύο συνομιλητές, θα τις κρατήσετε για το τέλος για να συνεχίσει αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Ακούγεται τώρα? Yeah. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ την κυρία Κρητικό για τα καλά της λόγια. Την κυρία Κοκκίνου για το πλήθος των προσπαθειών που κατέβαλε ώστε να λάβει μορφή αυτή η ιδέα. Αλλά ιδιαίτερος και το δάσκαλό μου τον Δημήτρη τον Κυριαζή για την εμπνεσμένη αυτή η ιδέα των συνομιλιών που αρχίζουμε σήμερα και πιστεύω και εγώ ότι θα είναι μια γόνιμη εμπειρία για όλους. Την αρχή της σύμβησης της ψυχανάλυσης ως μεθόδου θεραπείας και κατανόησης του ανθρώπου, η εικόνα έπαιξε... Να το φέρω πιο κοντά το... Από την αρχή της σύμβησης της ψυχανάλυσης ως μεθόδου θεραπείας και κατανόησης του ανθρώπου, η εικόνα έπαιξε σημαντικό ρόλο. Αναφέρεται η παρέστηση της Άννας Όμικρον, όπως ονόμασαν την πρώτη ασθενή που δέχτηκε για θεραπεία τη βοήθεια του Ντόγερ και εν συνεχεία του Φρόιντ, που δεν ήταν παρά μια εικόνα. Ενώ βρίσκονταν δίπλα στο κρεβάτι του άρρωστου πατέρα της, βλέπει πάνω από τον τοίχο του κρεβατιού ένα φίδι να τον πλησιάζει απειλητικά. Προσπαθεί να κινηθεί να το διώξει, αλλά το δεξί της χέρι μένει παράλυτο και τα δάχτυλά της, καθώς τα κοιτά, έμειναν με μικρά φίδια, αλλά και τα νύχια της με νεκροκεφαλές. Η ανάλυση αυτής της εικόνας αρχικά, αλλά και η ανάλυση της σχέσης με το θεραπευτή, όπως εξελίχθηκε, οδήγησε τον Φρόιντ να συλλάβει την ιδέα του δυναμικού ασυνειδήτου και να οργανώσει μια μέθοδο προσέγγισης του την ψυχανάλυση. Η Άννα Όμικρον έγινε κοινωνική λειτουργός με πολλή δράση στην εποχή της και ο Φρόιντ ο πατέρας της ψυχανάλυσης. Οι ψυχαναλυτές έκτοτε θεωρούν πως η εικόνα, όπως και κάθε μορφή τέχνης, είναι μέσο για να οδηγήσει τον αναλυτή πιο κοντά στο κρυμμένο ασυνείδητο. Ο ίδιος ο Φρόιντ δημοσίευσε πολλές μελέτες αναλύοντας έργα τέχνης και αναφέρω ενδεικτικά τη μελέτη του για την εικόνα της Παναγίας Μαντώνας με την Αγία Άννα και τον Μικρό Χριστό του Λεωνάρδο Νταβίτσι που βρίσκεται στο Λούβρο ή το άγαλμα του Μωυσή από τον Μιχαήλ Άγγελο που βρίσκεται στη Ρώμη. Όμως οι σύγχρονοι ψυχαναλυτές ενδιαφέρονται εκτός από την αναζήτηση του δυναμικού ασυνειδήτου
και για το αισθητικό μέρος της τέχνης, για το πώς δημιουργείται η επιθυμία ή η ικανότητα να γίνει κάποιος καλλιτέχνης, για τη σπίθα εκείνη της δημιουργίας που υπάρχει μέσα στο καλλιτέχνη και που τόσο ζηλεύουμε, αλλά δεν μπορούμε να μιμηθούμε εμείς οι άτεχνοι. Διότι όπως ξέρετε, πολλοί προσπάθησαν να παράγουν τέχνη, αλλά καλλιτέχνημα είναι μόνο εκείνο το έργο, θα μας πει ο Χάιντεγκερ, που αποκαλύπτει την ουσία των όρτων στα οποία αναφέρεται. Χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τη ζωγραφιά του Van Gogh «Τα παπούτσια» και σχολιάζει ότι η καλλιτεχνικότητα έγκυται όχι στο αν είναι φτιαγμένα ρεαλιστικά, υπερσιονιστικά, κυβιστικά ή εντελώς αφηρημένα, αλλά στο ότι φέρνουν στο φως αυτή τάχτη την αλήθεια, δηλαδή το είναι τον όρτο. Εγώ θυμάμαι τον ψυχαναλυτή Πίο, που θεωρεί ότι η καλλιτέχνης είναι αυτός που με το έργο τέχνης μπορεί να μεταβολήσει τη διαφεύδουσα όντως αλήθεια σε κάτι που είναι προσιτό σε εμάς. Παραδείγματος χάρη, το συνέστημα ή τη σκέψη ή το βίωμα μιας εμπειρίας. Θυμηθείτε πίνακες όπως το κούκου ή τα αραβωνιάσματα του Γκίζη ή την κοιμωμένη του Χαλεπά, αλλά και πίνακες του Πικάσο όπως οι δεσποινίδες της Αβινιόν ή του Έρνικα. Αναδεικνύουν μια αλήθεια που ενώ είναι αυταπόδεικτη, όμως μας διαφεύγει. Αυτή η προσέγγιση, σε συνδυασμό με ότι θα συνομιλήσω με έναν ιερέα και αγιογράφο, μου φέρει στο μυαλό το στίχο του δικού μας ποιητή, του Ελίτη, που λέει: ένας πανσέλινος που ζωγραφίζει ενώ δεν υπάρχει Θεός και αποδεικνύει εντελώς το αντίθετο. Ο Ασταμάτης είναι προτεργάτης αυτής της σειράς των συνομιλιών και από την πρώτη συνάντηση μαζί του έχω ήδη σχηματίσει την εντύπωση ότι η δημιουργικότητά του δεν εξαντλείται μόνο στη ζωγραφική. Εκτός από τη φροντίδα της οικογένειάς του, ως ιερέας εξασκεί τα λειτουργικά του καθήκοντα, έχει μεγάλη πνευματική δραστηριότητα με πνευματικά τέκνα που στηρίζονται στη σοφία και ταπείνωσή του και ταυτόχρονα έχει ζωντανή σχέση με τον πίμνιο που πάσχει, αφού συμβάλλει καθώς γνωρίζω στην οικονομική στηρίξη πλήρως ανθρώπων. Ο Γουίνι λοιπόν μας έμαθε ότι η δημιουργικότητα είναι παρούσα όταν είναι κάτι ζωντανό και αληθές. Λίγο πολύ την ταυτίζει με την παρόρμηση της ζωής και όχι μόνο με την καλλιτεχνική ικανότητα, και ο Ασταμάτης είναι ένας ζωντανός άνθρωπος. Θα μια φράση για το έργο του Ασταμάτη. Ανανεώνει τη βυζαντινή ζωγραφική μαζί με λίγους άλλους καπανείς μέσα από αντιξιότητες συντηρητισμού και ακαμψία σκέψης. Η βυζαντινή εικόνα και τοιχογραφία, για να ακολουθήσω εδώ τον Δημήτρη Κυριαζή, ούσα το Ευαγγέλιο των Αγραμμάτων, διδάσκει τις θεολογικές αλήθειες, αναδεικνύει πρότυπες ή ιδανικές σχέσεις των τριών προσώπων, αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο για την έξοδο του πιστού προς αναζήτηση του άπειρου και άφατου στοιχείου της θεότητας. Ταυτόχρονα, εκφράζει το προσωπικό καημό του εικονογράφου και τέλος μας δίνει τη δυνατότητα ως πρόκληση για μετασχηματισμό να αναμετρηθεί η εσωτερική αναπαράσταση των γονεϊκών μορφοειδών μας με την εικόνα του Θεού και των θείων προσώπων. Η δική μου εμπειρία από εικόνες στην πρώτη παιδική ηλικία ήταν στο πατρικό μου. Μια εικόνα του Αγίου Νικολάου ως δεσπότη με ήρεμο και σταθερό βλέμμα απέπνεε σιγουριά και αποδοχή. Σε αντιδιαστολή ήταν η εικόνα της Κολάσιος, που ήταν η πρώτη εικόνα που έβλεπες όταν έπαινε στο εκκλησάκι που πήγαινε μικρός. Έτσι η αλήθεια για την Εκκλησία και τη σχέση με τον Θεό μέσα μου μπερδεύονταν. Ο Σταμάτης μας δίνει εικόνες που ταυτόχρονα με τη θεολογική στέρεα βάση τους έχουν το δικό του προσωπικό πινέλο της φρεσκάλας που τον διακρίνει, καθώς και πιο κοσμικά έργα με παρόμοια τεχνική που αναδεικνύουν τις εσωτερικές του πλευρές πιο ελεύθερα. Κοιτώντας τα έργα του νιώθεις άμεσα ένα ξάφνισμα. Είναι τα χρώματα που είναι τόσο ζωηρά, είναι το βλέμμα που σε καθυλώνει, είναι η κίνηση που σε παρασύρει και σένα, είναι η αίσθηση ότι κάτι αληθινό ιστορείται, κάτι που ταυτόχρονα σε ανυψώνει και σε γεμίζει αγωνία. Σου λέει κάτι που δεν καταλαβαίνεις και πρέπει να το σκεφτείς, να αναρωτηθείς, να εισέλθεις μέσα στον εαυτό σου για να καταλάβεις πού και τι συνεγείρεται. Μετά να έρθει από τη μεριά του καλλιτέχνη για να φανταστείς
τι από τον εσωτερικό του κόσμου, αλλά και από το θρησκευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει, μεταφέρει στο έργο του. Σε καλή δηλαδή, σε μια επικοινωνία, ένα είδος διαπραγμάτευσης που κάνει την ψυχή να συγκινείται, να παλινδρομεί, να μετεωρίζεται στο κενό και στο άγνωστο, μέχρι κάποτε να καταλήξει σε μια ιδέα ή ένα συνέστημα που σε ηρεμεί και σε καταλαγιάζει. Έχεις έρθει σε επαφή με τον δημιουργό, αλλά τολμώ να πω και με μια σου αλήθεια. Με χαρά αυτή την πρόσκληση των επιμελητών να συμμετάσχω στη συνομιλία αυτή. Η διαδικασία της προετοιμασίας, όσο και αν ήταν ασφιχτική χρονικά, επειδή δίνει την αφορμή για επεξεργασία με συγκεκριμένο αντικείμενο, με βοηθά να οργανώσω τις σκέψεις μου και να ξαναδώ τη βιβλιογραφία με νέο πρίσμα. Έπειτα, η προσωπική μου ανασχόληση με τα υπαρξιακά θέματα, η όποια απορία έχω με το θέμα του Θεού και την παιδαγωγική των ιερέων, η όποια διανοητική και εμπειρική εργασία έχω κάνει με αυτά τα θέματα, με φέρνουν σε μια θέση να σκέφτομαι ότι η συζήτηση με έναν γνωστό ιερέα, καταξιωμένο ιερογράφο και σύγχρονο καλλιτέχνη, θα μου δώσει την ευκαιρία να φέρω στο προσκήνιο σημαντικά ζητήματα ζωής και νοήματος. Από την άλλη, η αγάπη μου για τη λογοτεχνία, όπως και η μελέτη σε ζητήματα θεραπείας, αξιοποιώντας την τέχνη, παραδείγματος χάρη η εργασία μου που αναφέρθηκε πάνω στο Moby Dick και η Φάλαινα του Μέλβιν, που διαπραγματεύεται το νόημα της ζωής και τη δυνατότητα της ανάστασης, με κάνουν να νιώθω πως σήμερα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε εκ βαθέων για αλήθειες. Πάτερ, μπορείτε να συνεχίσετε. Θέλω να ξεκινήσω, κύριε Εμμανουηλίδη, από το Moby Dick. Δεν ξέρω, η μεγαλύτερη αν θυμόσαστε ότι κάποτε δεν είχαμε τηλεόραση, είχαμε το ραδιόφωνο. Και είχε μια εκπομπή το βράδυ, η ραδιοφωνική μας βιβλιοθήκη. Και επειδή ήμουν μικρός εγώ, πολλές φορές έπεσα στο κρεβάτι και χουζούρευα, γιατί τότε δεν είχαμε και καλοριφέρα να είναι όλα τα δωμάτια ζεστά. Πηγαίναμε λοιπόν στο δωμάτιο που ήταν παγωμένο, αλλά ανοίγαμε το ραδιοφωνάκι και λέει ο Moby Dick. Και αρχίζω εγώ να φαντάζομαι διάφορα, ας πούμε, και από τότε πάρα πολύ με επηρέασε αυτό και σε αυτό συντονιζόμαστε χωρίς να το ξέρουμε ότι μας έχει απασχολήσει ο Moby Dick και αυτά τα προβλήματα, έτσι ότι είναι ένα κύτος, ένα μυστήριο, ένα πάμμα, ένα απρόβλεπτο πράγμα που θα μας βγει ξαφνικά και που είναι μια αλήθεια της ζωής, ότι το κακό έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις, και έτσι ήθελα να αρχίσουμε με το Moby Dick. Και να συνεχίσουμε, καταρχήν να πούμε για την ιδέα ότι ήταν του κύριου Κυριαζή και της κυρίας Σιρήδος. Ωραία, του κύριου Κυριαζή, ότι δουλέψατε οι δυο σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ γνώριμη και νομίζω δεν έχει ξαναγίνει και κάτι τέτοιο εδώ στα ελληνικά δεδομένα. Ήθελα να πω για την τέχνη, έτσι πώς να την ορίσουμε, είναι ένα περίεργο πράγμα το οποίο κάμια φορά ίσως είναι καλύτερα και να μην το ορίσουμε, αλλά πάντα έχουμε το πειρασμό να κάνουμε ορισμούς ή να παριστάνουμε ότι κατέχουμε, δηλαδή θέλει ο άνθρωπος να κατέχει. Και παριστάνει, ας πούμε, το κατέχοντα, ας πούμε, τα καλλιτεχνικά. Αυτό λοιπόν ο πειρασμός με παρασύρει και εμένα και λέω, εγώ την βλέπω σαν να είναι ένας τρόπος, μια γλώσσα. Είναι βασικό να το πούμε αυτό. Είναι γλώσσα. Η οποία όμως είναι με χρώματα και με σχήματα. Εσείς δεν ξεκινήσατε ως καλλιτέχνης. Όχι, αλλά θα ήθελα λίγο να εξηγήσουμε αυτό στο κοινό μας πρωτού αρχίσετε να ξεκινώνετε τα έργα. Και δεν είμαι και, μπορούμε να το πούμε, υπό την πλήρη έννοια της λέξης ζωγράφος, γιατί δεν σπούδασα όταν έπρεπε να σπουδάσω. Μετά βρεθήκαμε στο Παρίσι μετά από πολλά χρόνια, το 1993. Και πήγα και γράφηκα σε ένα τμήμα της Μποζάρ που κάνανε σχέδιο με μοντέλο και σε ένα άλλο που κάνανε τηλεογραφίες. Λοιπόν, λέω μια μέρα που είχα αργήσει, λέω στο γιο μου το Διονύση, μωρέ, άργησα. Τι να κάνω, θα μπω μέσα και να πω στον καθηγητή, με συγχωρείτε, άργησα. Και συμπληρώνει ο Διονύσης 30 χρόνια. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαι αυτοδίδακτος. Ξέρω εγώ, λαϊκό ζωγράφος, όχι με την έννοια ότι δεν είμαι λόγιος, γιατί χωρίς να το θέλουμε, είτε θέλουμε είτε όχι, έχω διαβάσει βιβλία και έχουμε πάει στο πανεπιστήμιο. Αλλά και ο Πικάσο έλεγε γιατί ήταν αυτοδίδακτος. Όταν ήσασταν παιδί, ζωγραφίζατε.
Ναι, από όσο θυμάμαι το. Είναι κάτι πρωτοπάντα εγώ του καλλιτέχνε. Ναι. Λοιπόν, έχω διαπιστώσει, είναι κάτι που με ενδιαφέρει εμένα. Δεν το χρειάζομαι, με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ προσωπικά. Συναντώ εξαιρετικά ταλέντα, συνεργαζόμαστε, συμπορευόμαστε. Κάνω πάντα με την ερώτηση. Κάποιοι ζωγραφίζουν από πάντα, αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή από 2 χρονών, από όταν θυμούνται τον εαυτό του. Κάποιοι το καταλαβαίνουν στα 16, στην εφηβεία. Λοιπόν, με εσάς τι συνέβη. Εγώ γύρισε η μάνα μου από το Χασάπι όταν ήμουν πριν πάω στο δημοτικό σχολείο και έφερε το χέρι να μην και βλέπω εγώ το γκρίζο χαρτί, το Χασαπόκρατο, το οποίο ήταν τότε χοντρό και δεν είχε αυτή την επένδυση με πλαστικό. Mm-hmm. Οπότε ήταν ένα πράγμα έτσι πολύ ερεθιστικό για ένα ζωγράφο. Και παίρνω ένα μολύβι και φτιάχνω ένα κόμικ. Επειδή τότε βγαίναν τα κλασικά εικονογραφημένα και είχε βγει ο τελευταίος των Μοϊκανών. Ο αδερφός μου 10 χρόνια μεγαλύτερος και έπαιρνε και διάβαζε. Εγώ δεν ήξερα να γράφω, αλλά έκανα κάτι καρικατούρες και έλεγα ότι γράφω, ας πούμε αυτό. Λοιπόν, κάνω το Μοϊκανό που εμένω με δυο φτερά και γράφω κάτι που έλεγα ότι γράφει ο Μοϊκανός. Μετά γράφω δίπλα ο μπαμπάς του Μοϊκανού, η μαμά του Μοϊκανού, η φελούκα του Μοϊκανού, η βαρκούλα του που την έφτιαχνε από κλαδιά και από δέρμα. Οπότε ολοκληρώσατε μια αφήγηση. Ναι, ολοκληρώσατε μια αφήγηση με αυτόν τον τρόπο. Η μητέρα σας το επέτρεψε αυτό, ε. Ναι. Η μητέρα μου έλεγε μια φορά στις κυρίες που είχαν έρθει στη γιορτή της. Ο Σταματάκης είναι ένα καλό παιδί και τσαντίστηκα εγώ και πω και της τράβηξα μια πτούφα. Τρίχες τόσο πολύ την ξεφτύλησα στις φιλενάδες της, ας πούμε. Αλλά ήταν από τις μαμάδες που καμαρώνουν το παιδί τους με όλα τα καλά και τα κακά που συνεπάγεται αυτό. Εσείς τραβήξατε τούφα, είπατε. Ναι, μια τούφα μου. Έμεινε στο χέρι μου τούφα. Και είπε από το κεφάλι της. Λοιπόν... Κάθεσε βιντεοσκοπούμε αυτή τη στιγμή, το ξέρετε. Μετά λοιπόν, πώς ενώνονται η Moby Dick, η Μοϊκανή και οι Τούμπες και ο Χασάπης όταν είστε πια ενήλικος και αρχίζετε να ζωγραφίζετε. Βγάλει το περιοδικό εικόνες ή το περιοδικό επίκαιρα, που τότε βέβαια ήταν σε μια άλλη μορφή από αυτά που ξέρουμε τώρα, ήταν ασπρόμαυρο. Και είχε ένα αφιέρωμα του Μανώλη Χατζηδάκη του Βυζαντινολόγου περί... των νέων των εφήβων του Βυζαντίου, των ευγενών εφήβων, δηλαδή τα παιδιά των καλών οικογενειών, ας πούμε, που ήταν όμορφα, καλοβαλμένα κτλ. Και τα παρουσίαζε μέσα από εικόνες μαρτύρων, Αγίων Μαρτύρων. Είχε λοιπόν καταπληκτικές εικόνες του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Παντελήμωνα. Και είχε και τον Αρχάγγελο του Βυζαντίου Μουσείου, τον Βασίγνωστο. Και ξεκίνησα να πάω στο Πανεπιστήμιο, ήμουν δηλαδή στο δεύτερο έτος και ήταν το 1967 που έγινε η δικτατορία. Στην ιατρική. Στην ιατρική και πήγαινα για να πάρω το λεωφορείο από τον Πειραιά για να πάω στην Αθήνα στο μάθημα και βλέπω ένα τάξη στο τρόπο, ένα κάτι στρατιώτης και λένε γυρίστε πίσω στα σπίτια σας, έγινε η δικτατορία. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι η δικτατορία, νομίζαμε ότι γίνονται απεργίες, κάτι τέτοια πράγματα και λέω α, ωραία. Δεν θα πάω στο Πανεπιστήμιο, θα κάτσω να ζωγραφίσω. Πάω λοιπόν και παίρνω κάτι κραγιόνια και παίρνω το αφιέρωμα αυτό του Χατζηδάκη και τη φωτογραφία την ασπρόμαυρη του Αγγέλου, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ από το Βυζαντινό Μουσείο. Και σε ένα τείχο της αυλής μας που είχε ωραίο τείχο, πολύ ωραίο τείχο, γιατί ήταν ψηλά τα δικαναστήρια και είχε ατέλειο το τείχο και φρέσκο κονίαμα και με τα κοντήλια αυτά έφτιαξα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ όπως μπορούσα. Έτσι ας πούμε ξεκίνησε μια συμπάθεια προς τη Βυζαντινή γεωγραφία. Και επίσης, αλλά είπατε εσείς πως άρχισα να ζωγραφίζω. Αυτό δεν άρχισε κάποτε, δηλαδή συνεχιζόταν από τα μικρά και όταν πήγα στο γυμνάσιο μου αναθέτα να φτιάξω τους αγωνιστές του 21 από Χάρμλο για τους στρατιώτες του Κρατήβου ή τους στρατιώτες με το επόμενο λόγι. Και υπήρχε μια σχέση με τη ζωγραφική, στην οποία η αγιογραφία και η βυζαντινή, η συγκεκριμένη βυζαντινή ζωγραφική ήταν ακούσα ή μάλλον είχα αρνητικά συναισθήματα κατά της βυζαντινής τέχνης, γιατί οι κατά τα άλλα πάρα πολύ καλοί μας καθηγητές των καλλιτεχνικών και ευτυχήσαμε να έχουμε πολύ καλούς καθηγητές γιατί πήγαν στην Ιωαννίδα του Πειραιά. Δεν μας ανοίξαν τα μάτια καθόλου να καταλάβουμε την αξία της βυζαντινής ζωγραφικής. Και όταν το ήμουν στο πρώτο έτος της ιατρικής,
βρέθηκα στον Κάουφμαν και ενώ είχα μια αντίληψη για τη Βυζαντινή ότι είναι στατική και ότι έχει ορισμένες στάνταρ κινήσεις, τα χέρια είναι έτσι ή είναι έτσι ή... Παίρνω στα χέρια μου ένα βιβλίο του David Talbot Rice, η τέχνη της Ανατολικής, εγώ μέσα όπως έτσι, και βλέπω τη μινιατούρα του χειρόγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων, που έχει την μεταμόρφωση και είναι τα βουνά γαλάζια, τα ενδύματα των Αποστόλων και του Χριστού γαλάζια, και τα βουνά είναι τρίψια και έχουν χρυσό, το φόντο είναι χρυσό. Ναι. Έχει χρυσό στο φόντο και έχει και χρυσό στην τρύπα του βουνού. Οπότε κάνει τα βουνά να μην είναι βράχια ασήκωτα και βαριά από τον ήλιο, αλλά είναι ανάλαφρα. Τα σώματα ήταν ανάλαφρα, τα χρώματα ήταν ανάλαφρα και έπαθα εκείνη την ώρα, έτσι όπως το βλέπω αυτό το πράγμα, λέω, είναι αυτό που ζήταγα. Είναι μακεδονική αναγέννηση. Ναι. Δεν είναι η αρχαία ελληνική τέχνη που έχει και λίγο θλίψη και λίγο βαρύτητα, αλλά είναι κάτι άλλο που αφαιρεί τη βαρύτητα. Και είναι στις αρχαία τα χρόνια, ξέρω, τα τελευταία του Λυκείου και τα πρώτα του Πανεπιστημίου, με είχε συγκινήσει ο Τζακομέτη που έφτιαχνε αυτά τα αγάλματα που είναι πολύ λεπτά και που η φθοροποιούς επίδραση του χρόνου τα κάνει και είναι εύθεπτα, να πούμε, και η εξωτερική της επιφάνεια, η επιτελευμένη τους είναι διάθρητη, η ύπαρξη είναι διάθρητη από το πέρασμα του χρόνου. Και από την άλλη μεριά τα έργα του Πικάσου. Και αυτό που έβρισκα στον Τζακομέτη και μου άρεσε ότι δείχνει τη φθορά και το πώς, ας πούμε, αρπάζει τη ζωή μέσα από την ύπαρξη, βρήκε το φάρμακό του, ας το πούμε, στη Βυζαντινή Αγιογραφία και λέω αυτό είναι. Και από τότε έπαθα κάτι, ας πούμε, που με... και όσο μου την είχαν στερήσει στα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου, τόσο μου έφερε όρεξη. Και έτσι μετά, όταν έγινε η ιστορία και γράψα τον Αρχάγγελο. Εσείς όμως ήρθατε στην ιατρική, είπατε. Ναι. Πώς δεν βρήκατε στην ιατρική, με τέτοια έφεση για ζωγραφική? Να τα πούμε, μήπως πάμε χρόνο από τα έργα. Είναι πολύ σημαντική βάση για τα έργα, νομίζω. Όταν χωριζόμαστε συμπρακτικό και κλασικό, λέει ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν φτωχός, και λέει, παιδί μου, κάτσε και σκέψου και αποφάσισε, και ό,τι αποφασίσεις, εγώ θα σε στηρίξω να το σπουδάσεις και θα είμαι στο πλευρό σου. Ελεύθερα, εντελώς ελεύθερα. Του λέω, ξέρω, πολύ καλό δεθό. Όχι ρε παιδί μου. Είπαμε ελεύθερα. Αλλά θα κάνει τέχνης, πεθαίνει στην ψάχνη. Την έχω ξανακούσει αυτή τη συνομιλία πάρα πολλές φορές από φίλους και λεπτά. Το πουλιά, άσχε κάτι άλλο, το έχω ακούσει εγώ. Οπότε κύριε Μανιούλη. Λοιπόν και λέει, κοίταξα τη σύμπα με λεφτά, όχι έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ την καταστροφή σου. Εγώ νομίζω ότι θα σε βοηθήσω, αλλά αυτό να το έχει για χόμπι. Ξανασκέψω κάτι και θέλω να σε βοηθήσω. Λέω το όμως και λέει, μετά τη ζωή και η θεολογία. Έλα ρε παιδί μου, λέει, πώς το χειρότερο. Λέω τότε είναι που θα πεθάνεις. Και στο τέλος έρχεται το καλοκαίρι και συζήτησα με ένα φίλο μου και του λέω, κοίτα ρε, να πάρει ποιοι δεν μας καταλαβαίνει γονείς μας κτλ. Και μου λέει, αφού να λύσει. Κάνω βαθμίσεις και έχεις βάθμους για να πεις την ιατρική. Μπες στην ιατρική και άμα μετά από 6 χρόνια εξακολουθείς να τα πιστεύεις αυτά, κάντα. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι καλή η συμβουλή, αλλά εγώ την ακολούθησα. Τώρα, εδώ θα παρεμβαίνει ο ψυχίατρος και ψυχαναλυτής και μπορεί να πει ότι λέω πως, ας πούμε, κακώς την ακολούθησα, αλλά ίσως κάτι να με τράβαγε προς την ιατρική. Δηλαδή, τι ήταν αυτό. Η ανατομία, η οποία υπάρχει και στη ζωγραφική, είναι ένα... Οι ζωγράφοι, λέει, έλεγε ο Φασιανός, πως κάνουν μαθήματα ανατομίας, που κάνανε. Και κάνανε στο Αποστολάκι και τους είχε βγάλει το λάδι, γιατί απαιτούσε να μάθουν τους μύες, κάτι λεπτομέρειες δηλαδή, ενώ πηγαίνανε για να μάθουν την μορφή, την εξωτερική. Τέλος πάντων, η ιατρική, επίσης μου άρεσε η βιολογία. Όταν στο σχολείο μάθαμε βιολογία, το κύτταρο και πώς ξεκινάει η ζωή, και ίσως να ήταν μια εσωτερική ανάγκη προς την ιατρική, την οποία απλώς δεν ήθελα να παραδεχτώ. Αλλά περιγράφω τι τους είπα στους γονείς και τι απαντήσανε. Φυσικά μετά από 6 χρόνια ιατρικής, κέρδισα την
μια ώρα. Σπουδαιότητα και βαρισίμαντη αξία που έχει μια επιστήμη που είναι και σαν τέχνη και που είναι στον πόνο κτλ. Αλλά έχασα το να τα διδαχθώ στην ώρα που έπρεπε τα πράγματα της αρχής. Από άλλη πλευρά πάλι το ότι κάνει κανείς πράγματα και σχέδια λαθασμένα, δηλαδή μπορεί να μην έχω έλεγχο επί των αναλογιών επειδή δεν έχω βγάλει την σχολή καλών τεχνών και το ότι δεν ξέρω να σχεδιάζω τα πράγματα και βιώνουν κάτι πολύ κραυγαλαία πράγματα, μπορεί να είναι και για καλό. Τώρα που ζούμε τη μεταμοντέρνα εποχή, εδώ ο Μπασκιάς που ήταν, έφτιαξε μια τέχνη απίστευτη. Οπότε, και τόσο νέος. Και τόσο νέος και έφυγε και δεύτερος. Λοιπόν, επομένως νομίζω μην κλαίσεις για τίποτα, μην παραπονιέσαι για τίποτα. Η τέχνη είναι πολύ άτιμο πράγμα και θα τελειώσω με το τι άτιμο πράγμα είναι που άλλα ζωγραφίζει ο καλλιτέχνης, άλλα θέλει να ζωγραφίσει, άλλο του βγαίνει και άλλο διαβάζει και καταλαβαίνει ο καθένας από αυτούς που θα εγγύψουν το έργο του. Αλλά τώρα κοιτάξτε την άλλη... Όπως εμείς σήμερα. Ναι. Αλλά κοιτάξτε τώρα την άλλη μπαμπεσιάς με τις τέχνες. Να πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι αυτό το τραπέζι είναι από ένα μάρμαρο. Έχω ακούσει ότι τον Ιωαννίνο το μάρμαρο έχει ραδιενέργεια. Ας πούμε ότι είναι κάποιο μάρμαρο που έχει ραδιενέργεια. Εμείς παραγγείλαμε ένα τραπέζι για να κουμπάμε τα βιβλία και να γράφουμε. Ο τεχνίτης έφτιαξε ένα τραπέζι που να είναι σταθερό από μια πέτρα, ξέρω, ωραία και να είναι και ωραία. Και καθόμαστε πάνω και γράφουμε. Νομίζουμε ότι είναι τραπέζι, νομίζουμε ότι γράφουμε και το τραπέζι αυτό μας βομβαρδίζει με ραδιενέργεια. Ας πούμε τώρα ότι το τραπέζι είναι η τέχνη. Κάνει ένας ζωγράφος την Ανάσταση. Θέλει να δείξει ότι ο Χριστός νίκησε το θάνατο, ότι βγαίνει μέσα από το μνήμα νικητής, αλλά το ζωγραφίζει με χρώματα που βγάζουν θαλατίδα. Λοιπόν, κατά την πρόθεση και κατά τον τίτλο του έργου, είναι ένα χαροποιό έργο της Αναστάσεως. Κατά την ουσία του αυτό το έργο, βγάζει μια ραδιενέργεια, δηλαδή βγάζει μια αόρατη επίδραση που κανείς δεν την διαγνώσει την ώρα που την υφίσταται αυτή την επίδραση. Δηλαδή κανένας μας ξέρω συγκεκριμένο τέμπλο που είναι θανατήλα στις εικόνες. Και όλοι πάμε εκεί, προσευχόμαστε, γίνεται η λειτουργία και δεχόμαστε μηνύματα αντίθετα από το Ευαγγέλιο που είναι αναστάσιμο. Ή φτιάχνει ένας από τους μεγάλους Βυζαντινούς, ας πούμε, αγιογράφους όπως ο Πανσέλινος και άλλοι πάρα πολύ καλοί, την εικόνα της Σταυρώσεως. Οπότε είναι ένα έργο, ένα θέμα όλο θανατήλα, ο θάνατος του Χριστού, το μαρτύριο του Χριστού, ο πόνος πάνω στο Σταυρό και βάζει κάτι χρώματα. Το περίγραμμα του Χριστού στον Πατζέλιο είναι πορτοκαλί. Κύριε Χατζή Αποστόλη, είναι ίσως ο μεγαλύτερος ή από τους μεγαλύτερους αγιογράφους μας. Λοιπόν, εκεί που πας να προσκυνήσεις, ας πούμε, έναν εσταυρωμένο που πάσχει, δεν είναι ζωγραφισμένος όπως του Γκρίνβαλντ ή άλλων που είναι, ας πούμε, αποτρόπαιο το κουφάρι πάνω στο Σταυρό, αλλά προσκυνάς Σταύρωση, την ονομάζεις Σταύρωση και δέχεσαι μηνύματα αναστάσιμα. Επομένως η τέχνη είναι αυτό που λέμε και στην ψυχολογία που λέτε εσείς ότι δεν έχει σημασία τι κάνεις αλλά ποιος είσαι. Και στην τέχνη δεν έχει σημασία πώς το τυλοφορείς το έργο ή δεν έχει σημασία οι προθέσεις σου. Αλλά θα βγει κάτι που θα είναι τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα και όποιο πάρει ο χάρος από εκεί πέρα, δηλαδή άλλο μπορεί να βγει σε καλό, άλλο μπορεί να βγει σε κακό. Ωραία, να αρχίσουμε εδώ τότε πάτερ με την Ανάσταση που έχετε τελειώσει την εισαγωγή. Είναι ένα καλό σημείο για να αρχίσετε. Τι μας έχετε ζωγραφίσει εδώ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό γιατί ας πούμε απασχολεί τον ζωγράφο ένα πρόβλημα ζωγραφικό και κυρίως μας απασχολεί το πρόβλημα του χώρου γιατί ό,τι βλέπει το μάτι μας είναι χώρος. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι χώρος. Ό,τι ακούει τα αυτή μας είναι ήχη και στην τέχνη μουσική. Λοιπόν, η ζωγραφία είναι η τέχνη του χώρου και ο ζωγράφος οφείλει να βρει έναν τρόπο πώς θα αποδώσει εικαστικά, δηλαδή δια εικόνων, το χώρο. Δηλαδή είναι το μεγάλο διακύβευμα της τέχνης, στο οποίο αποτυχάνουμε. Διότι, ας πούμε, κάνουμε μια απλώς απομίμηση του φυσικού χώρου ή αποδίδουμε κακά το χώρο κτλ. Λοιπόν, εγώ όταν ζωγράφιζα αυτή την παράσταση που είναι 20 μέτρα πλάτος, αλλά όχι επάνω, κάτω είναι 20. Και 12 νομίζω μέτρα του ύψους, εμένα με ενδιέφερε πώς να κάνω τα βουνά να είναι ένα θηρίο που κουνιέται, οι μυς του κουνιώνται. Λοιπόν, έφτιαξα κάτι επάγματα τα οποία τα είχα πάρει λίγο από τα βουναλάκια που έχει στην Καπαδοκία που είναι κονικά,
αλλά έχουν έτσι πολύ πλαστικότητα και έβγαλα αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και όταν το κοίταζα από κάτω από τη σκαλοσιά, ήμουν κάπως ευχαριστημένος ότι αυτό ήθελα να δείξω. Δηλαδή, αντί να με απασχολεί η ζωγραφική της Αναστάσεως, με απασχολούσε η ανάσταση της άψυχης ύλης, ας το πούμε έτσι. Όχι αυτό, αλλά το ότι, ας πούμε, η κτήση γύρω από τον άνθρωπο, δηλαδή το θεάνθρωπο, πάλεται. Και ο Χριστός είναι παρμένος από την μονή της χώρας, του 14ου αιώνα και ανασταίνει τον Αδάμ και την Εύα και είναι η Παλαιά Διαθήκη από τη μια, ο Σολομών, ο Δαβίδ, ο Άγιος Γιάννης, ο πρόδρομος. Από την άλλη είναι η Απόστολη, δηλαδή Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Βγαίνουν μέσα από τους τάφους, είναι το χάος του θανάτου και του μηδενός που χάστηκε κατά από τα πόδια τους και ο Χριστός πάτησε τις πύλες του Άδου και έσπασε τις πόρτες τους και χιαστή εδώ είναι οι πόρτες του Άδου και έχουν σπάσει και οι κλειδαριές και η βυζαντινή ζωγραφή του αποδίδεται πληθωρικά με τις πολλές κλειδαριές και τα πολλά κλειδιά και μέσα από τα βράχια ανασταίνονται και άνθρωποι, ανθρωπάκια μικρά, δηλαδή μικρά σε σχέση με τον Χριστό που του δίνουμε προτεραιότητα στο μέγεθος και θέλει να δείξει, ας πούμε, την κοινή ανάσταση ολόκληρη του ανθρωπίνου γένους. Έχουμε κάτι πάνω σε αυτό να πούμε. Να σας ρωτήσω εγώ. Εδώ το περίγραμμα του Χριστού όλο αυτό είναι... Ζωγραφίζεται στην Ανάσταση. Ο Χριστός μέσα σε δόξα. Δηλαδή είναι Θεός. Φαινόταν σαν άνθρωπος αλλά αυτή τη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας γιατί είναι κατά βάση είναι εσχατολογικό θέμα. Δεν ζωγραφίζει τη στιγμή που αναστήθηκε ο Χριστός πριν από 21 αιώνες, αλλά ζωγραφίζει το πώς θα έρθει και θα, όπως αυτός αναστήθηκε, θα συμπαρασύρει στην Ανάσταση ολόκληρο το ανθρώπινο γένος και αυτό είναι συμπυκνωμένο στον Αδάμ και στην Εύα. Λοιπόν, αυτή η δόξα του Χριστού έχει μια πρωτοτυπία για την Ανάσταση, αλλά δεν είναι πρωτότυπο εντελώς γιατί το έχω πάρει από αλλού. Υπάρχει ένα μνημείο από το Κουρμπίνοβο που είναι στην περιοχή των Σκοπίων, του 11ου-12ου αιώνα και στη δόξα του Χριστού έχει διάφορα ζώα, θηρία κτλ. Λοιπόν, μέσα στη δόξα του Χριστού είναι ολόκληρη η κτήση ζωγραφισμένη, η άλογη κτήση, δηλαδή τα ζώα. Και οι άνθρωποι είναι ως άνθρωποι, αλλά τα ζώα είναι μέσα στη δόξα του Χριστού με ένα χρώμα παραλλαγές του γκριζογάλαζου. Λοιπόν, είναι τα ψάρια γύρω-γύρω, είναι κοχύλια, είναι ένας ελέφαντας, ένας λέων, ένα πουλί. Και τα λοιπά. Αυτή είναι η δόξα του Χριστού. Αυτό το περίγραμμα εδώ, η αρχιτεκτονική, δεν φαίνεται εκεί. Θα το δείξω. Τα σύννεφα, αυτό δεν είναι και πολύ βυζαντινό. Δηλαδή, βυζαντινό δεν φτιάχνει τέτοια σύννεφα, αλλά είναι με τα βυζαντινά στοιχεία στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Θα μπορούσαν πολύ να έχουν αντίληψη ότι τι κάθε συγκεκριμένος και είναι μια δυτικούρα ξέρω, που βάζει όπου σταματήσει. Αλλά πλέον δεν μας απασχολούν αυτά τα θέματα. Ανατολή και Δύση, ξεχάστε το, δεν υπάρχουν ενδιαστάσει. Άλληλο... Είστε... Αλληλοσπαραζόμαστε από τον χρόνο, από τη φθορά και από τις μικρότητες μας που μας κάνουν να δουλεύουμε ένα στον άλλον και παίζουμε ένα θέατρο ότι υπάρχει Ανατολή και Δύση. Αυτό καλό θα ήταν, θα μας ωφελούσε να το ξεπεράσουμε και να δούμε ότι και τα σύννεφα αυτά μπορούν να μπουν. Είχα να αντιμετωπίσω το εξής. Υπάρχει ένα δοκάρι φοβερό και τρομερό αν το βλέπατε πριν ζωγραφιστεί και εδώ γιατί ο αρχιτέκτονας... Αν είμαστε από πού είναι. Για τώρα και θα έρθω. Αλλά γιατί το έβαλα εκεί. Ο αρχιτέκτονας δεν ήταν αρχιτέκτονας που έχει φτιάξει εκκλησίες. Δεν είχε πείρα, ήθελε όμως να φτιάξει ενιαίο χώρο και το πέτυχε. Χάρη σε τέσσερα τέτοια δοκάρια, δύο στην Ανατολή και δύο στην Δύση, που βοηθάνε τους πλαϊνούς τοίχους και στηρίζεται μεν η εκκλησία και είναι πολύ ωραίος ο χώρος ενιαίος, αλλά είναι πολύ άγαρμα αυτά τα δοκάρια. Λοιπόν, για να το διασκεδάσουμε αυτό, γιατί αυτή είναι μια από τις βασικές λειτουργίες της ζωγραφικής μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο και γενικά και στον χώρο, τον αρχιτεκτονικό, να ομορφύνει ας πούμε μερικές ελλείψεις της αρχιτεκτονικής. Λοιπόν, εδώ ακριβώς υπάρχει πάχος 4 μέτρα αυτό το δοκάρι. Λοιπόν, είναι ζωγραφισμένα αλλά δεν φαίνεται γιατί είναι κάθετο το δοκάρι εδώ,
εδώ που βλέπετε υπάρχουν σύννεφα πολλά. Αλλά δεν φαίνονται. Είναι, δηλαδή η προοπτική αλλιώς τα κρύβει. Λοιπόν, έβαλα και εκεί σύννεφα. Έβαλα και εδώ. Και εκείνη τώρα που το έφτιαχνα, εγώ αισθανόμουν ότι έχω μια αυλαία. Δηλαδή γίνεται ένα μεγάλο ένα δράμα, παίζεται. Ύπαρξη ή μηδέν. Και λοιπόν αυτό το δράμα έχει σαν αυλαία την κτήση. Τα σύννεφα. Ό,τι πιο ανάλαφρο υπάρχει στην κτήση. Τα σύννεφα που είναι μετέωρα. Και κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι έτσι θα είμαστε όλοι εικονιζόμενοι, γιατί και εμείς είμαστε μέσα εκεί, αφού είναι όλη η ανθρωπότητα, θα είμαστε έτσι πιο ανάλαφροι και πιο μετεώροι. Και είναι σύννεφα φτιαγμένα, δηλαδή υπάρχουν παρόμοια σύννεφα στην μεταβυζαντινή ζωγραφική, αλλά εγώ τα ζωγράφισα με αυτό το στυλ που σχηματίζουν μοτίβα σφαιρικά. Μπορούμε να το πούμε σαν σφαιρισμό, όπως λέμε κυβισμός, ας πούμε, είναι ένα σφαιρισμός. Και είναι με συμπληρωματικά χρώματα, δηλαδή έχει μπει ένα θερμό αυτό το μόβροζε και το φως μπαίνει με ένα άσπρο που γαλαζίζει, που έχει γαλάζιο και γαλαζοπράσινο. Έβλεπα διάφορα πράγματα εδώ από δεν είμαι ειδικός στη ξένη τέχνη, που το ένα εμπεριέχεται μέσα στο άλλο, δηλαδή βλέπω ας πούμε είναι ο Χριστός με την ενέργεια. Εγώ τη βλέπω σαν ενέργεια αυτό που ζωγραφίζεται. Μα λέγεται και από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, θείες άκτισες ενέργειες. Η οποία σαν να έρχεται και ανοίγει τη γη. Δηλαδή όπως είναι έχετε τη γη δεξιά και αριστερά, η οποία πράγματι δείχνει την αίσθηση ότι κινείται. Υπάρχει αυτό που είπατε στην αρχή ότι σας απασχολούσε για τον χώρο, ότι σαν να γίνεται μια κίνηση. Και αυτό οφείλεται στην ανάδυση ας πούμε του Χριστού από τον Άδη, όπως το να παριστάνεται. Ταυτόχρονα όμως η αίσθηση μου είναι ότι πάλι και αυτό εμπεριέχεται. Δηλαδή σαν ο Χριστός να είναι μέσα στη γη. Ναι, ναι. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο σημείο εμπεριέξης που είναι, βλέπω εγώ στα σύννεφα. Μπορεί να είναι ανάγκη να λυθεί τεχνικά ένα θέμα. Έτσι. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι. Αλλά αν το, έτσι κάποιες στιγμές που το κοιτάζω από μακριά, δει την αίσθηση ότι σαν να είναι κάποιο μάτι πολύ μακρινό, το οποίο βλέπει αυτό που ήδη γίνεται. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι δικό μου προβλητικό, αυτό το είναι... ότι είναι ας πούμε ο Θεός, τα σύννεφα, που εμπεριέχουν το σχέδιό του, το οποίο είναι ο σκοπός είναι η ανάσταση του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν είχατε κάτι στο μυαλό σας. Απολύτως, αυτό είναι θεολογικό, είναι τμήμα της θεολογίας της εικόνας. Δηλαδή, ο Χριστός εδώ είναι σαν να είναι απέναντι από το Θεό Πατέρα. Είναι ο Υιός σαρκωθής και σταυρωθής και αναστάσει. Και προσκομίζει όλη την κτήση και απευθυνόμενος προς τον Πατέρα λέει αυτά τα λόγια που είναι της Παλαιάς Διαθήκης των Ψαλμών. Ιδού εγώ και τα παιδεία αμοιεύεται και ο Θεός. Δηλαδή, έχει σώσει στα έσκατα, θα φανεί αυτό, έχει σώσει όλη την ανθρωπότητα και όλη την κτήση, η οποία δεν θα χαλάει, δεν θα καταστρέφεται και δεν θα υπάρχει φθορά. Μπορούμε, να πούμε, μπορούμε να το πούμε αυτό που λέτε. Επίσης ότι είναι ταυτόχρονα και γέννηση αυτή η παράσταση. Πολύ ωραία παράσταση. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί, αλλά είναι. Γιατί πράγματι κάτι γεννιέται καινούργιο. Γέννηση ή αναγέννηση. Ναι, αναγέννηση μάλλον. Του ανθρώπου πλέον με τη μορφή του Χριστού. Στη θεολογική γλώσσα τώρα κλέβω από κάποιον που έχει ασχοληθεί με το Άγιο Μάξιμο. Μπορούμε να πούμε ότι όταν έφτιαχνε τον άνθρωπο, είχε κάποιο λόγο που τον έφτιαξε. Ο λόγος που έφτιαξε τον άνθρωπο ήταν να γίνει θεάνθρωπος, να μετέχει στη θεότητα. Αλλά αυτό ξεκίνησε με έναν ορισμένο τρόπο που υπήρχε ο άνθρωπος, δηλαδή αυτό το φθαρτό, και εδώ μας δείχνει ότι αλλάζει ο τρόπος και γίνεται μια αναγέννηση. Ο φθαρτός τρόπος μετατρέπεται σε άφθαρτο. Και αυτό είναι το νόημα της εικόνας και είναι και μια απάντηση, ας πούμε, φιλοσοφική στο ερώτημα του μηδενός που αντιμετωπίζει η ανθρώπινη ύπαρξη. Αν θέλει το κοινό κάτι, είναι από χρήση. Θέλει το κοινό κάτι πάνω σε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ποιο μπορεί να είναι το ξεχανητικό νόημα αυτής της παράστασης. Πέστε μας. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε ακόμα. Στα μάτια, δεν ξέρετε. Ωραία. Πολλά μπορεί να πει κανείς. Εγώ θα έλεγα το ότι κάποιος παρεμβαίνει ο Χριστός και σηκώνει τον άνθρωπο. Δηλαδή υπάρχει μία
ανάγκη του ανθρώπου να βγει από έναν Άδη, όπου είναι ο προσωπικός του Άδης, θα έλεγα, και χρειάζεται κάποιος να το σηκώσει. Καταρχήν, ναι. Αυτή είναι η δεύτερη Ανάσταση, καταρχήν. Η πρώτη Ανάσταση είναι αυτή που υπενήσε την Ανάσταση, στο λίθος. Μέχρι να... Πήγαν οι μυροφόρες στο μνημείο του Χριστού και είδαν ότι είχε αποκυλιστεί ο λίθος και είχε αναστηθεί ο Χριστός. Δηλαδή για να τολμήσουν οι Βυζαντινοί να προβάλλουν αυτό ως Ανάσταση, θεολογικά είχαν προχωρήσει πάρα πολύ για να μπορέσουν να πούν αυτό που έχει ήδη στελεσθεί. Σκεφτείτε ότι οι ζωγράφοι αυτοί ήταν, ας πούμε, σαν τεχνίτες. Κατεβαίναν στη σκαλοσία και δουλεύανε. Δεν ήταν λόγοι, αλλά ήταν τόσο διαδεδομένες αυτές οι ιδέες, αφού πηγαίνανε οι κοπέλες στη βρύση για νερό και σπάσανε τη στάμενη σημεία στην άλλη, επειδή λέγανε μία φύση ή δύο φύσεις. Δηλαδή, το θεολογικό πρόβλημα, αν ο Χριστός έχει μία φύση ή δύο φύσεις, ήταν ή πως τώρα λέμε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και πλακωνόμαστε και στο τέλος βγαίνουν κοινότητα αίματα, ή όπως για την πολιτική ή τέτοια. Επομένως ήταν κάτι πάρα πολύ βασικό. Και το θέτουν αυτό που λέτε που είναι βαθύ, ένας απλός ζωγράφος του Βυζαντίου το θέτει αυτό το... Όπου για να καταφέρουν, ξαναλέω εγώ, να φύγουν από την πρώτη αφήγηση που είναι «Έχει γίνει η Ανάσταση, είναι ο Άγγελος στο μνήμα» και τους λέει «Τι κάνετε εδώ, φύγετε, έχει τελευταία Ανάσταση», για να φτάσουμε σε αυτό που το νόημά της είναι πολύ πολύ ξεπολισχυδές αυτής εικόνας, ξέρουμε ότι αυτός που το διαβάζει αυτό ο θεατής μπορεί να έχει ελπίδα για τον ίδιο πια. Δηλαδή στην πρώτη Ανάσταση, αυτό βλέπω εγώ, στην πρώτη Ανάσταση αφορά περισσότερο αυτούς τους οποίους συναντούμε και εμείς το βλέπουμε σαν ένα αφήγημα. Εδώ αφορά και εμάς που είμαστε θεατές. Αυτό. Yeah, εγώ αυτό νομίζω. Τώρα έλεγα να προχωράμε και στην άλλη Ανάσταση που έχουμε ετοιμάσει, ότι πώς μπορέσουμε να κάνουμε συνδυαστικές σκέψεις. Πολύ ωραία. Εγώ βλέπω και το μόνο πιστεύω. Αν δείτε το... Είναι τεράστιο στόμα της Θάλαινας, ανοιχτό. Τα δύο μάτια δεξιά και αριστερά είναι οι Ρώδικες, ο Χριστός και Παναγίας ο Τόπος. Βλέπουν μέσα στο στόμα της Φάλαινας. Ο Χριστός και Παναγία είναι τα δύο μάτια, ναι, και είναι αυτό που βλέπουμε, το στόμα της Φάλαινας. Ο ουράνιος Χριστός. Το γίνει ο Ιωνάς, Α, επιπλέον και οι κορυφές των βράχων, εκεί, και εκεί υπάρχει από ένα μάτι, και άμα το δείτε στην πραγματικότητα που το βλέπουμε από πιο κοντά και πιο μεγάλο από αυτό, υπάρχει ένα στόμα, δηλαδή ο κάθε βράχος έχει ένα στόμα που πάει να κατασπράξει τον Χριστό. Άρα ο Μοπιντικ. Είναι η Ανάσταση, ουσιαστικά ο Μοπιντικ. Ποια εκκλησία είναι, δεν μας είπατε. Στον Άγιο, Άγιο Νεκτάριο Άνω Βούλας, που λέγεται Πανόραμα, η περιοχή. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια άλλη Ανάσταση. Είναι η Ανάσταση του Υιού της Χίρας από τον προφήτη Ηλία. Θέλω να μας πείτε λίγο το ιστορικό, πώς από έγινε. Από το του προφήτη Ηλία, από την Παλαιά Διαθήκη, ξέρουμε ότι το φιλοξένησε μια Χίρα που είχε ένα γιο, του έφτιαξε, τον τάισε, τον κοίμιζε στο σπίτι, τον έσωσε σε μια δύσκολη στιγμή που τον κυνήγαγε η Εζάβελη Βασίλισσα. Και ο τόσο δυνατός, ας πούμε, και ατρόμητος προφήτης είχε, τα χρειάστηκε και είχε μεγάλο πρόβλημα και κατέφυγε, ας πούμε, εκεί και τον φιλοξενούσε η Χίρα. Και πεθαίνει ο γιος της στο Πατάρι. Εδώ υπάρχει μια σκάλα που δεν φαίνεται και είναι κάτω η μητέρα και αφουγκράζεται τι γίνεται, γιατί πήγε και έκλαιγε στα πόδια του προφήτη Ηλία και της λέει «Κάτσε εδώ και μην λες». Και ανέβηκε πάνω και ανέστησε το γιο. Τώρα, επειδή η Ανάσταση είναι κάτι που είναι εντελώς αντίθετο από τη φθαρτή φύση, για μέν το Θεό, για τον Χριστό, επειδή είπε και γεννήθησαν όλα όσα γεννήθησαν, όσα δημιουργήθηκαν, είναι απλό. Αλλά για τον άνθρωπο, για τον Άγιο, ο οποίος κάνει μια Ανάσταση, σκέφτηκα ότι θα είναι φοβερό πώς θα προσευχήθηκε αυτός ο άνθρωπος. Και για να το δείξω αυτό, τον έκανε να παίρνει την πλάτη του το νέο, και έτσι να αναστέλνεται. Δηλαδή, και υπάρχει μια σχέση των βλεμμάτων ανάμεσα στο νέο, ο οποίος, ας πούμε, ξυπνάει από το θάνατο, και στον προφήτη που του δίνει, του μεταγγείλει τη ζωή.
Από καλλιτεχνική πλευρά υπάρχουν δάνεια από ζωγράφους σύγχρονους. Δηλαδή το κρεβάτι παραπέμπει στο δωμάτιο του Van Gogh. Και η νεκρή φύση, ας πούμε, το κομμωδίνο και λοιπά, μπορεί να πει κανείς ότι έχει και Ματίς και Πικάσο και τέτοια. Τα ξύλα επίσης, η σκοτεινιά εκεί μέσα στο δωμάτιο, ή ο ουρανός απ' έξω που δεν είναι βυζαντινό καθ' αυτό θέμα. Έξω το παράθυρο. Ναι, έξω το παράθυρο, σαν να πέφτει το βράδυ. Είναι μια αφήγηση, είναι μια σκηνοθεσία η οποία έχει και λίγο το συναισθηματικό στοιχείο. Για το πέπλο, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Το πέπλο είναι μια λύση βυζαντινή. Θυμίζει ποτά. Εδώ θυμίζει ποτά. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει, για παράδειγμα, τα ψηλωτά της Ραβένας από το ποτάμι. Αυτά που βλέπουμε στον παράδεισο. Πριν, χωρίς να το συνειδητοποιώ, να το δεις αυτό. Εγώ το πήρα ως επισκίαση της Θείας Χάριτος, που όταν βλέπουμε μια παράσταση στις βυζαντινές εικόνες, ανάμεσα στα κτίρια υπάρχει ένα κόκκινο πέπλο που, ας πούμε, σημαίνει τη Θεία Επισκίαση. Πάντως, εμένα με άγγιξε πολύ αυτός ο πίνακας, κυρίως γιατί, εκτός από την τέχνη που έχει και τη ζωντάνια που έχει και το σχέδιο είναι καταπληκτικό, γιατί με παραπέμπει κατευθείαν σε μια θεραπευτική σχέση και εκεί τσίπησα που λένε. Βλέπω έντονα την επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ του πάσχοντος παιδιού και του προφήτη, όπου είναι και σωματική αλλά είναι και βλαματική έντονα. Κοιτάζει με προσμονή ο μικρός τον προφήτη και ο προφήτης κοιτάζει επίσης άμεσα τον νεαρό. Και προβληματίστηκα τι να μπορεί να σημαίνει αυτό. Και κοίταξα και εγώ το βίβλο να δω τι ακριβώς λέει για το πώς έγινε η Ανάσταση. Γιατί δεν θυμάμαι να μιλάει για ότι τον πήρε στην πλάτη του, ας πούμε. Και εκεί είδα ότι ζούσε ο προφήτης, όπως είπατε, με την χείρα και τον φρόντιζε η χείρα και του έδινε λίγο από το φαγητό που είχε. Γιατί για και περίοδος φτώχειας. Και ανοβρίας, διότι είχε διατάξει ο Ηλίας το Θεό να μην βρέξει. Και εκεί που ζούσε μαζί της πέθανε το παιδί της και η χείρα βέβαια έπεσε σε πολύ βαθιά μελαγχολία και ζήτησε από τον άνθρωπο του Θεού να τη βοηθήσει. Ανεβαίνει λοιπόν στο υπερό ο προφήτης και μου κάνει εντύπωση ότι λέει μια προσευχή στο Θεό και του λέει: «Εσύ φταίς που το παιδί πέθανε. Έφερες δυστυχία στη γυναίκα αυτή, έχει πεθάνει ο άντρας της και τώρα, ενώ είμαι εγώ παρόν που υποτίθεται μάλλον του, της παίρνεις και το παιδί. Εσύ φταίς». Και μετά φυσάει στο πρόσωπο του παιδιού και το παιδί σηκώνεται. Εμένα αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αυτή η τοποθέτηση του προφήτη. Πήρε δηλαδή και έδωσε ευθύνη, ενοχή θα έλεγα, στο Θεό γιατί το παιδί ήταν πεθαμένο. Και το παιδί σηκώθηκε. Αυτό μένα με παραπέμπει σε θεραπείες. Και επίσης με παραπέμπει και θα έλεγα πάντα και ο τρόπος που το έχετε φτιάξει. Κάτι πολύ με πολύ μεγάλη κίνηση και πολύ ζωντανό που στο μυαλό μου σχημάτισε εικόνες εξορκισμού. Θα σας έλεγα. Ότι σαν να είναι ένας ιερέας που εξορκίζει το κακό. Ξέρετε τι παρατηρήσατε. Και τότε θυμήθηκα μια ιστορία που είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο ψυχαναλυτικό για κάποιον από κάποιον ψυχαναλυτή που πιστεύει ότι μερικές φορές ο ψυχαναλυτής πρέπει να λειτουργεί ως εξορκιστής. Θα σας πω δύο λεπτά αυτή την ιστορία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ήταν ένας ψυχαναλυτής ο οποίος έβλεπε ένα παιδί, το οποίο παιδί δεν μιλούσε. Και το παρακολουθούσε, το έκανε τις συνεδρίες όπως λέμε μαζί του, χωρίς να έχει τίποτα σημαντική βελτίωση. Και κάποια στιγμή αποφασίζει να το παρουσιάσει στους συναδέλφους. Ξέρετε, στα μεγάλα νοσοκομεία κάνουν οι γιατροί παρουσιάσεις των περιστατικών που έχουν ενδιαφέρον μεταξύ τους για να συζητήσουν τα προβλήματα. Τη στιγμή που παρουσίαζε το περιστατικό
στους συναδέλφους, είχε δίπλα τη μικρή Μαρία, η οποία καθόταν και παρακολουθούσε τους, όπως είστε εσείς τώρα εδώ και παρακολουθείτε, ήταν και γιατροί, και ενώ μιλούσε ο ψυχαναλυτής νιώθει ένα πολύ βαθύ πόνο μέσα του και θλίψη και απελπισία. Ενώ δεν είχε κανένα λόγο. Γιατρός ήταν, σε συναδέλφους μιλούσα και άρχισε να προβληματίζεται ενώ μιλούσε τι είναι αυτός ο πόνος που είχε μέσα του και η θλίψη. Και κοίταξε και τη μικρή Μαρία να δει πώς είναι και την είδε ήταν κάπως. Οπότε γυρίζει στη Μαρία και της λέει: Μαρία, ζητώ συγγνώμη. Μόλις ακούει το ζητώ συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη Μαρία, γυρίζει η Μαρία στους γιατρούς και του λέει: πες συγγνώμη, πες συγγνώμη, πες συγγνώμη, μην είσαι έμπρη. Τώρα και εκείνη τη στιγμή ο ψυχαναλυτής ένιωσε αυτό που είχε πάθει η μικρή από τους γονείς της. Εκεί ήταν σαν πατέρας της ο ψυχαναλυτής που τη φρόντιζε. Αλλά στην πραγματικότητα την είχε εκθέσει. Έτσι, όταν είσαι σε τόσο κόσμο, έκθεση του κάνεις του παιδιού. Και χρήση κατά κάποιο τρόπο. Και ένιωσε αυτό το πόσο θα είχε πονέσει η μικρή για αυτό το, αυτή τη χρήση που είχε πάθει από τους γονείς της. Εξέφρασε με δικά του λόγια αυτό που ένιωσε. Και η μικρή σηκώθηκε όπου λένε από το κρεβάτι. Δηλαδή το αλευθερώθηκε από την ενοχή. Γιατί το μικρό παιδί έχει την ευθύνη, την αίσθηση ότι το ίδιο δεν μπορεί να διαχωρίσει μέσα από ένα μικρό παιδί την ευθύνη αν είναι δική του ή του ονιού, γιατί δεν ξεχωρίζει καλά τον εσωτερικό από τον εξωτερικό χώρο και επίσης αγαπάει πολύ τους γονείς του και θα ήθελε να είναι το τέλειο παιδί για να έχει την αγάπη του. Άρα μπορούμε να πούμε ότι και εδώ μπορεί κάποιος να το δει έτσι, δηλαδή ότι το παιδί αυτό είχε ενσωματώσει την κατάθλιψη, θα έλεγα, της μητέρας, η οποία ήταν χείρα, άρα θα μπορούσαμε να πούμε εύκολα ότι έχει κατάθλιψη, και το έπιασε αυτό ο προφήτης και απέδωσε την ενοχή εκεί που τους ανήκει, δηλαδή στο Θεό Πατέρα. Δεν ξέρω πώς το ακούτε αυτό. Ναι, εμείς για μας αυτά είναι πολύ σπουδαία. Το σχόλιο, ναι, το σχόλιο που λέμε για το η χείρα είπε στον προφήτη ότι ήσουν εδώ, έκανε το θαύμα με το δεν τελείωνε το φαγητό μας και λοιπά μέχρι να αυτό το λίγο που είχαν και είπε θα το πάμε και θα τελειώσουμε και με θαύμα του προφήτου δεν τέλειωνε. Όταν λοιπόν το παιδάκι πέθανε, η χείρα του είπε ήρθες εδώ άνθρωπε του Θεού, έφερες το Θεό κοντά μας, ο Θεός με είδε τις αμαρτίες μου και πήρε το παιδί μου. Δεν είναι σχόλια του προφήτου. Αυτό είναι η ενοχή της χείρας. Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχόλιο εκ μέρους του προφήτη στο Θεό, αλλά είναι σχόλια της χείρας. Ο προφήτης λέει στο Θεό, εσύ φταίς που πέθανε το παιδί. Αυτό λέει χείρα στον προφήτη. Όχι, όχι, το λέει και ο Ηλίας. Εντάξει, πέρα από αυτό, εγώ θα να κάνω και ένα μικρό σχόλιο εδώ. Να το πω πάλι γιατί το επιμένω σε αυτό. Επιμένω διότι ο προφήτης, όπως θα ξέρετε, ήταν με το Θεό, αυτός ο προφήτης, σε πόλεμο. Ναι, ναι. Τον διάθεσε τον Θεό. Όπως σας είπα πριν, του έλεγε το Θεό, εσύ θα σου πω εγώ πότε θα βρέξεις. Και τέτοια σχέση με τον Θεό. Δεν ξέρω αν είναι εκτός, αλλά η κουρτίνα που σχολιάσαμε πριν, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι κουρτίνα ακριβώς εδώ, όπως την εισπράττω εγώ. Είναι ένα τεράστιο σκουλί, είναι με χοντρή κοιλιά. Δηλαδή, αν δείτε ότι έχει οχυρότητα σαν ένα μπαλόνι γεμάτο. Δεν είναι ένα πανί τετωμένο που δεν έχει όγκο. Και έχει ίσως και κεφάλι με στόμα. Ναι. Και γίνεται ουσιαστικά σαν να αποφεύγει την κεντρική σκηνή που συμβαίνει το θαύμα της Ανάστασης, αλλά σαν να του έχει σπάσει κάπως την κοιλιά εκεί. Και δεν ξέρω, θα γράφω την ιστορία σου. Γενικά να πω απλώς μια παρατήρηση. Συγγνώμη να πω πάνω σε αυτό. Νομίζω είναι πολύ εύστοχο αυτό. Μέρα που πάει στο μυαλό το κακό. Που είναι το κακό δηλαδή. Αυτό λέτε εσείς. Ναι, ναι. Ότι εκεί είναι το κακό κρυμμένο. Ναι, ακριβώς.
και το κακό, είναι και το μεταφυσικό ταυτόχρονα. Είναι και το μεταφυσικό ταυτόχρονα. Δηλαδή, εάν δούμε, αν δούμε την, το σκηνικό χώρο στη Βυζαντινή τέχνη, να πω απλώς αυτό, γιατί και ο Μεταμάτης μας είπε πριν ότι ξεκινά από το παραπέτασμα, το οποίο βέβαια ο ίδιος το κάνει, τέρας, υποτάμιο, τι άλλο το κάνει. Ο σκηνικός χώρος στη Βυζαντινή τέχνη έχει ως εξής. Είναι πάντοτε η εικόνα ενός άλλου κόσμου, του θείου κόσμου. Υπάρχει αυτή η παρουσία, δηλαδή στην πρώτη Βυζαντινή τέχνη, αυτό είναι ένας παράδεισος. Γι' αυτό και σας είπα εγώ ότι εδώ βλέπω εγώ τα ποτάμια στη Ραβέννα, που είναι ο καλός ποινή και χωρίζει έτσι. Λοιπόν, στην μέσο Βυζαντινή τέχνη, ο παράδεισος είναι το χρυσό βάθος. Στην ύστερο Βυζαντινή υπάρχουν τα κτίρια, τα αρχιτεκτονήματα που μπαίνουν πάντοτε παράδοξα και τα ενδύματα τα παίρνουν μια υπερβολή και αντίστοιχα αυτά τα παραπετάσματα που μπαίνουν ανάμεσα στα κτίρια, που επίσης υποδηλώνουν μια υπερβολή. Και θέλω να μας πούν ότι εδώ αυτό που βλέπουμε, παρόλο που βλέπουμε κτίρια χτισμένα τον άνθρωπο, είναι κάτι άλλο, είναι ένας άλλος κόσμος. Οπότε το ύφασμα μπαίνει για να υποδηλώσει αυτό. Εδώ ο Μεταμάτης το παίρνει και το κάνει κάτι άλλο. Και πολύ πιθανό είναι και αυτό που λέτε εσείς. Τα κολονάκια όπως που είναι εκεί το πέπλο, μου φαίνονται σαν... Ναι, είναι σαν σκάλα, Σαν σκάλα και το πέπλο είναι η αγάπη του Θεού που σύνθρωπο και στην οποία κλίματα είσαι αντίθετο για να βοηθήσει το παιδί. Είδατε που σας έλεγα ότι άλλα σκέφτεται ο Λοιπόν, ακριβώς αυτό και εγώ είδα τον γιατρό, που είναι και ο Μπασταμάτης βεβαίως, δεν ξέρω ποιοι από εσάς επισκέφτηκαν την καταπληκτική έκθεση ίασης στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Είναι μια θαυμάσια έκθεση, μην τη χάσετε. Είναι έως το Μάιο. Το επέκεινα που είναι το μετά, το τι συμβαίνει με τα θάνατα στους αρχαίους Έλληνες, δυστυχώς έχει τελειώσει, έφερε συγκλονιστικά έργα από μουσείο του εξωτερικού. Η Ίασης όμως πραγματικά είναι μια ανεπανάληπτη έκθεση. Λοιπόν, στην τελευταία αίθουσα της έκθεσης αυτής υπάρχει ένα, η τελευταία αίθουσα αναφέρεται στους γιατρούς, οι οποίοι υπήρξαν ως πραγματικά πρόσωπα και μνημονεύονται είτε με ανάγλυφα, είτε με πλάκες, είτε με νομίσματα, σε ένδειξη ευνομοσύνης. Κάποιοι τους καταργούνται ακριβώς γιατί ήταν καλοί γιατροί. Υπάρχει λοιπόν ένα καταπληκτικό ανάρρυφο, το οποίο πια δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, έφυγε την Ελλάδα, νομίζω είναι στη Γερμανία, δεν θυμάμαι. Είχε ανακαλυφθεί στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και είναι λοιπόν ακριβώς αυτή η σκηνή. Είναι ένας γιατρός, ο οποίος εξετάζει τον ασθενή του, τον έχει ανασηκώσει λίγο. Δέχτε το αυτό, Μπασταμάτη, είναι αυτό που έχετε φτιάξει εσείς. Τόση ώρα αυτό θέλω να το πω και μου δώσατε την κατάλληλη πραγματικά. Κοιτιούνται με τρομακτική εντατικότητα στα μάτια, γιατί ο ασθενής θέλει να ξέρει αν θα γιατρευτεί. Τι είναι αυτό που βλέπει ο γιατρός. Είναι ακριβώς αυτή η συνομιλία. Και είναι καταπληκτικό. Και εδώ έρχεται, θα μπορούσα να σου πει κάτι που μιλήσω και πολλές φορές ο γιατρός όταν φτάνει σε αυτά τα επίπεδα. Μπορεί λίγο μερικές φορές να το πάρει πολύ πάνω και να σταθεί ο μικρός θεός, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις όπου τον χάνει τα χέρια τον ασθενή, μπορεί να έρθει σαν τον προφήτη και να μιλήσει στον Θεό. Και να του πει ότι εσύ φταίς, εσύ μου τον παίρνεις. Δώσε μου κάτι να μου φέρω πίσω. Αυτή η αγωνία λοιπόν είναι ότι γίνεται. Πολύ ωραία. Θέλω να προσθέσω και εγώ κάτι τώρα πριν που δεν το είπα πριν, μάλλον που μου κάνει εντύπωση γιατί σας διέφυγε, Πάτερ.
Δηλαδή, από την ιστορία, στο υπερό έμενε ο προφήτης. Και όχι το παιδί. Και όχι το παιδί. Άρα το κρεβάτι είναι του προφήτη. Είναι το δωμάτι του προφήτου. Δηλαδή το νεκρικό το κρεβάτι αυτό που είναι, θυμίζει ο Αγκώ και δεν είναι ο προφήτης. Άρα ο προφήτης εγώ είναι... τότε το είχα διαβάσει και αυτό ήταν. Αλλά τώρα μετά από τόσο χρόνια το έχω ξεχάσει και ήταν του προφήτη. Δείχνει όμως την αγωνία που έχει ο ίδιος. Είναι προσωπικό το θέμα. Το έχει πάρει πάνω του. Γι' αυτό το εξορκισμός. Ότι είναι μέσα του. Ξέρει το θέμα και είναι απελπισμένος και προσπαθεί να βρει τη λύση. Εκεί υπήρχαν κάποιες, νομίζω πριν έχουμε στο βάθος τη θέση σας. Παρακαλώ. Ήθελα να σχολιάσω ότι πολλές φορές πιστεύω ότι για να αναλύσει ένα έργο. Για να αναλύσουμε ένα έργο. Ναι, ότι μου έχει στοιχεί ας πούμε και συμβολικά κάπως, ότι δεν αρκεί να αφήσει ένα κομμάτι που έχει να κάνει με κάτι το οποίο το έχουμε διάβει. Υπαρξιακό, υπάρχει σε κάθε ύπαρξη. Ναι, και ότι θεωρώ ότι πολλές φορές σε αυτό βοηθάει το να το δεις, ας πούμε, περισσότερο, πώς να το πω, διαστητικά, παρά να το... Περισσότερο διαστητικά, παρά μέσα από την ιστορία της τέχνης. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι το γεγονός ότι συγκεντρώνονται όλα στη μέση, δίνει αυτό, στρέφει την προσοχή μας στο κέντρο. Γιατί, ίσως πούμε ότι πάνω αυτό το παλί βρίσκεται, δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, επειδή είναι έτσι σαν φίλοι, ας πούμε, αλλά μπορεί αφού μας προξενήσει θετικά συναισθήματα, γιατί είναι και καλά, είναι και σαν, πώς το λένε, σαν... Εγώ το έκανα για καλό. Ναι, και το έβαλα το καλύτερο πράγμα που μπορούσα να πετύχει, το γαλάζι. Να μπορούσε να πάρει, δεν είχα μία σημασία. Σαν μια σκεπή, ένα στέγασμα που σαν χαρμόζουν, που κλείνει, ας πούμε, και... Και δημιουργεί αυτή τη σκηνή, ας πούμε, ότι περιβάζει το κεφάλι του... Το είπα σε διαστολή με το Ιωνιστέρας, γιατί μου ότι είναι κάτι, ας πούμε, αρνητικό. Το τέρας, πρωτογενός, σημαίνει το άγνωστο πάντως, όχι το πρεπάνω. Αυτά επειδή μου δημιουργεί θετικά συναισθήματα, οπότε ναι. Δεν είναι τέλει κάτι αρνητικό. Αλλά δεν αποκλείεται για κάποιον άλλο να δημιουργεί άλλα. Ναι, 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 σαφώς. Γιατί υπάρχουν πολλαπλές ανάγνωσεις. Απλά τα πω όλα αυτά για να στηρίξω την άποψη. εδώ έχουμε κάτι. Για παρατήρηση, ναι, ναι. Αν δεν είχαμε τον τίτλο του... Ο Γιάννης ο Χριστόπουλος ο αγιογράφος. Γεια σας. Αν δεν είχαμε τον τίτλο του έργου, δεν θα ξέραμε τι γίνεται. Θα βλέπαμε δύο φιγούρες που παίζουν, πορεύουν. Βγάζει βέβαια μια χαρούμενη, μια κίνηση και ένα χαρούμενο... Βγάζει αγωνία στο πρόσωπο του παιδί όταν το κοιτάει τον προφήτη, που είναι αυτό που λέει για το ασθενή. Ενώ μπορούμε να πούμε ότι έχω ρώσει δύο ανθρώπους, αλλά ο ένας έχει μεγάλη αγωνία. Ο ένας από τους δύο έχει αγωνία. Εμένα μου βγάζει και πολύ ενέργεια. Ενέργεια. Όχι, να είναι κανείς. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Όχι, να μην προχωρήσουμε, γιατί έχω να σας πω κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, τι έγινε αυτή τη στιγμή, αγγίξατε ένα ψυχικό μου τραύμα εμένα. Ποιο είναι το ψυχικό τραύμα? Ότι εγώ σπούδαζα ιατρική. Και αναγκαστικά έκανα και μερικές ιατρικές ενέργειες που αυτή τις έκανα. Έπρεπε να βάλω ένα ουρητήρα, έπρεπε να βάλω ένα, πώς το λένε, να πιάσω τη φλέβα και να πάρω αίμα. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν πήγαινα με τη θέλησή μου στην ιατρική και επειδή δεν είχα και ταλέντο για γιατρός, έκανα μεγάλες γκάφες. Και ζούσε ένα, ο Γιώργος, ο οποίος ήταν σπίτι, δεν το ξέρει. Ήταν ο πρώτος σπιτιτής ο κ. Παπαγεωργίος, δεν το γνωστό. Λοιπόν, ποιο είναι το ψυχικό τραύμα? Ότι Τάσο, εγώ το έχω ζήσει αυτό που λες και μου κάνει εντύπωση πώς είπες αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι του φεύγει ο ασθενής και νιώθει ότι είναι ανίκανος, ξέρω, ο γιατρός. Αλλά εγώ σαν αυτός που το ζωγράφησε, πράγματι βγάζω αυτή την αγωνία που έχει στο πρόσωπο του προφήτης μέσα από ένα δικό μου τραύμα που το έναυσμα, η αφορμή ότι πρέπει να ζωγραφίζω τώρα αυτό το θέμα, καθώς ολοκληρώνω μια εκκλησία ολόκληρη, τώρα πρέπει να φτιάξω αυτό. Η αφορμή να φτιάξω αυτό, δηλαδή τον προφήτη να ανασταίνει, νομίζω από αυτά που είπατε βγήκε, δηλαδή αισθάνθηκα κάτι ότι μου έβγανε αυτό το αίσθημα που το ζούσα για 6 χρόνια και για μερικά χρόνια ακόμη μετά, που λέω είχα την ιερέα, πώς είχα την ιερέα, με βλέπαν όλοι τελείως διαφορετικά και όλοι τα ξαδέρφια, οι θιάδες,
γιατί φαρμακόγλωσσες που λέγανε, ας πούμε, τι κάνει αυτός, δηλαδή ενώ είχα πτυχίο ιατρικής, καθόμαστε σε ένα δωμάτιο του φοιτητή που δεν ήταν και καλό εργαστήριο και ζωγράφησα και δεν ζωγράφησα και ωραία πράγματα, με πορτρέτα και τοπία, αλλά ζωγράφησα κάτι που δεν τα καταλαβαίναν οι συγγενείς μας, ας πούμε, ότι είναι μια ειδική τέχνη που, ξέρω εγώ, στραβάει τα χέρια κτλ. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μεγάλο για μένα κόμπλεξ και στην ιατρική, ότι έπρεπε να θεραπεύσω και δεν αισθανόμουν να έκανα να θεραπεύσω, γιατί δεν είχα και γνώσεις, γιατί διάβαζα, ήμουν έξυπνος για να τα περνάω τα μαθήματα, αλλά δεν μένανε. Μεθάρα από τις εξετάσεις, χάνονται. Άμα με ρωτήσετε τώρα οτιδήποτε για την ιατρική, τα έχω από φύση όλα αυτά. Και λοιπόν, βγάλετε τώρα ένα θα έλεγα για να το πείσουμε αυτό το χάρι. Παραπαρήλει στο χέρι μου τώρα. Δεν νομίζω ότι έχετε σύγκρουση για αυτό το θέμα. Θα λέω ότι μερικοί ψυχαναλυτές λένε ότι η τέχνη είναι κάποιο είδους επαναστατική τάση στην υπηρεσία της επανόρθωσης ενός εσωτερικού τραύματος ή πένθους, θα έλεγε κανείς. Η ιατρική επίσης είναι κατά εξοχήν εξορισμού η λειτουργία εκείνη η οποία ασχολείται με την επανόρθωση του κακού, του τραύματος ή του θανάτου. Η τέχνη είναι αυτή η οποία νικάει το θάνατο και εσείς τον έχετε νικήσει τώρα εδώ πέρα, διότι αυτό θα μείνει για πάντα. Έτσι. Απαθανατίζει. Οπότε νομίζω είστε στην ίδια γραμμή, δηλαδή από την ιατρική στην τέχνη, απλώς έχετε πάει σε άλλο επίπεδο. Βρήκα έναν άλλο τρόπο να θεραπεύω. Φανταστικά. Ζωγραφίζω αυτό που θεραπεύει. Αλλά εγώ δεν μπορούσα ο ίδιος να θεραπεύσω. Θαυμάσαι. Πάμε τώρα σε κάποιο. Θα πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο να πάμε, επειδή η ώρα ζωγραφίζει. Πάμε σε κανένα. Να κάνουμε μια επιλογή για την επόμενη. Να διαλέξετε εσείς και εμείς, κάποιος σας ενδιαφέρει πολύ. Ή να πούμε για το Movie Dick μετά πάμε στο κολλητό, που έγινε τον Ιωνά. Ναι, θα πούμε να πούμε τον Ιωνά και να αναφερθούμε στο Movie Dick. Είναι το 12. Ωραία. Μας λέτε δύο λόγια τι έχετε ζωγραφίσει. Βάλτε το... Να δείξουμε το 7, που είναι στη συνέχεια. Είναι τοιχογραφία και είναι μια ζωφόρος. Οπότε να δούμε αυτό που προηγείται, είναι το 4, 3, 7, το βερμόν 7. Το που έχει ένα καράβι. Όχι, που έχει τα ζώα της θάλασσας. Γιατί είναι ο βυθός, από το οποίο βγαίνει ο Ιωνάς. Αυτό. Α, είναι αυτό που έχουμε στο... Λοιπόν, είναι ο βυθός της θάλασσας, είναι 7 πόδια, καλαμάρια, ψάρια, κοχύλια. Όλα αυτά κατευθύνονται προς το ιερό. Στο ιερό είναι ζωγραφισμένη η Ανάσταση του Χριστού. Οπότε αυτά είναι ένα πρόσχημα, μάλλον το θέμα είναι πρόσχημα για ζωγραφίσω τη θάλασσα που μου άρεσε, διότι εντάξει, τώρα είναι κοινότυπο αυτά να λέμε ότι γεννήθηκε από τον Πειραιά και μου άρεσε η θάλασσα. Αλλά είναι αλήθεια, πήγαινα στο λιμάνι, έβλεπα τα πλοία κτλ. Ο πατέρας μου ήταν ένας τέχνης ψαράς και ψαρέμα κτλ. Όλα αυτά μ' αρέσουν. Και έτσι χρησιμοποίησα αυτό το πρόσχημα της... ότι ο Ιωνάς συμβολίζει την Ανάσταση του Χριστού και έβαλα πολλά ψάρια, γέμισε. Είναι και ένα μικρό παρεκκλήσιο και εκεί πάνε και τα παιδάκια και κάνουν κάτι τυπικό, οπότε τους αρέσει και τα παιδιά τώρα λένε αυτό το ψαράκι είναι το δικό μου, όχι αυτό είναι το δικό μου κτλ. Πάντως αυτό είναι η αρχή μιας ζωφόρου η οποία καταλήγει στο επόμενο, που είναι το κήτος που κατάπιε τον Ιωνά και ο Ιωνάς βγαίνει μέσα από το κήτος και δοξάζει τον Θεό και λέει «Εκ κοιλίας Άδου ερήσα το με ο Κύριος». Με γλίτωσε από την κοιλιά του Άδου. Αυτή είναι η σύνδεση. Είναι το πρώτο. Το δεξιό μέρος είναι αυτό και οδηγεί προς τα εκεί στο... Πες το Ιωνά. Πες το Μιχαήλ, τι, κάτι καλή σφίγεται. Απλά μου πήγε το ψάρι που... Το έχω ξαναδεί στο ψάρι. Ναι, ναι, ναι. Με τις άρτες της προθέσεως. Είναι άρτη. Είναι ψωμάκια αυτά, θα... πρόσφορα είναι. Είναι πρωτοχριστιανικό σύμβολο, δηλαδή μέσα σε ένα φυσικό τοπίο της θάλασσας εγώ έβαλα ένα, αφού είμαστε σε κηδεία και τελείται η Θεία Ευχαριστία, έβαλα ένα πρωτοχριστιανικό ευχαριστιακό σύμβολο που είναι
ο Ιχθύς που ήταν το συμβολικό όνομα του Χριστού από την ακροστιχίδα Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ, και πάνω στη ράχη του έχει ένα καραφάκι με, με τα πρόσωπα που ετοιμάζονται για τη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα, και εδώ είναι ο Ιωνάς που εξέρχεται του Κίτζους, της Φάλαινας θα λέγω εγώ. Ναι, μας λέτε λίγο για την ιστορία, τι έχει συμβεί, και επίσης γιατί δεν βάζετε εκεί, εξέρχεται του Άδη, πώς το λέτε, ποιος είναι ο Άδης εδώ. Και η Αγία Σάδου λέτε. Ο Άδης είναι και ο βυθός της θάλασσας που προδείξανε. Πήγανε με το καράβι, που είχε πάρει μια εντολή, είχε πάρει εντολή από τον Θεό, ο προφήτης Ιωνάς, να πάει στην Νινεβή, όπου οι κάτοικοι της είχαν πέσει πολύ στην αμαρτία και ο Θεός ήθελε να τους τιμωρήσει, και να τους πει ότι επειδή οι αμαρτίες σας ξεπέρασαν κάθε όριο, ο Θεός μέσα σε 3 ημέρες θα σας εξαφανίσει. Και στον δρόμο το πλοίο βρήκε ανατραχή, τρικυμία, και είπαν κάποιος, έτσι όπως το πιστεύανε πολύ τότε, κάποιος από εμάς είναι αμαρτωλός και εξαιτίας αυτού κινδυνεύει όλο το πλοίο. Και λέει ο Ιωνάς, εγώ είμαι αμαρτωλός που δεν υπακούω στο Θεό, και ρίξε με εμένα στη θάλασσα. Και τον έριξα στη θάλασσα και τον κατάπιε ένα κύτταρο, το οποίο τον εξέρασε απέναντι από την Νινεβή, και πήγε και τους εκήρυξε, αλλά αυτοί το πήραν στα σοβαρά το κήρυγμά του, μετανόησαν και τελικά δεν τους εξαφάνισε. Και ο Ιωνάς παραπονέθηκε γιατί μέσα στη θρησκεία και με έβγαλε ψεύστη. Και εκεί που είχε πάει απέναντι από την Νινεβή ήταν μια κολοκύθη και μεγάλωσε και του έκανε σκιά μέσα στο κάβωμα του ήλιου. Και όταν άρχισε να ξηραίνεται η κολοκύθη, στενοχωρήθηκε ο Ιωνάς και λέει, αχ κρίμα γιατί να ξεραθεί η κολοκύθη. Και του λέει ο Θεός, Ιωνά, εσύ μου λες να τους εξαφανίσω αυτούς, και εσύ στεναχωρήθηκες για μια κολοκύθη η οποία λίγο σου έδωσε σκιά, αλλά δεν την είχες φτιάξει εσύ. Και εγώ για αυτούς που τους έχω φτιάξει δεν θα στεναχωρηθώ να τους εξαφανίσω. Γι' αυτό δεν τους εξαφάνισα, επειδή μετανόησαν. Είναι μια πολύ διδακτική ιστορία που δείχνει τον Θεό να είναι ο μετανόων για έναντι των ανθρώπων. Δηλαδή αλλάζει τα σχέδιά του και έχει άπειρα σχέδια για να αλλάξει. Και νικάει η ευσπλαχνία. Μάλιστα, πάντως χρησιμοποιείτε αυτή η εικόνα και το λέτε και εσείς εδώ για την Ανάσταση πάλι. Ναι, ακριβώς το βάλαμε εδώ, γιατί μόλις τελειώνει ο Ιωνάς αρχίζει η καμάρα του Ιερού Βήματος και στην κόχη, στην καμάρα είναι η Ανάσταση. Οπότε μια προτύπωση της Αναστάσεως είναι ο Ιωνάς μέσα στην κελία του Κύριου που σώζεται και βγαίνει. Δεν σώζεται όμως, πάτερ. Διότι όπως λέτε, όταν γύρισε στην Νινεβή και έκανε την εντολή του Θεού, πάλι έφυγε από το Θεό. Ναι. Δηλαδή αυτή είναι η πάλι του ανθρώπου με το Θεό που υπάρχει. Ίσως η παλιά διαθήκη. Με έχει απασχολήσει εμένα. Πώς το βλέπετε εσείς. Πώς το βλέπετε εσείς. Τι το βλέπω. Ότι ο άνθρωπος παλεύει με το Θεό. Και στο ψαλτήρι. Πάντου όλο κατά κάποιο τρόπο τσακώνεται ο ψαλμοδός με το Θεό. Αλλά όμως πάλι καταλήγει ότι εγώ δεν έχω που άλλο να καταφύγω. Εσύ είσαι η μόνη μου ελπίδα. Και είναι αυτή η σχέση που έχει αγάπη και εξάρτηση και πίστη και ελπίδα και παράκληση και ταυτόχρονα και διαμάχη και αντίθεση. Μια αμφιθυμική σχέση περίγραψε. Αμφιθυμική σίγουρα. Ναι, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό εδώ στον Ιωνά αυτή η αμφιθυμική σχέση με τον Θεό, η οποία όμως φτάνει σε κάποια ακραία κατάσταση. Δηλαδή, εδώ η δική μου η προσέγγιση μέσω εγώ τον Νόπιντικ είναι ότι η Φάλαινα δεν είναι ο Άδης καταρχάς. Αντίθετα, ότι η Φάλαινα είναι αυτή που τον σώζει. Ναι, ο Μέλβιλ, σε αυτή τη φάλαινα, δεν πνίγει. Ο Μέλβιλ, ας πούμε, έχει αφιερώσει πάρα πολλές σελίδες στο βιβλίο του, γράφοντας για το τι να είναι η Φάλαινα, τι συμβολίζει η Φάλαινα. Και προσπαθεί να δει και δίνει διάφορες εξηγήσεις. Προσπαθώ να δει νόημα. Την παρουσιάζει ότι είναι 800.000 ετών, ξέρω εγώ, λέω τώρα να μην δείξουμε μακρύ, ότι είναι αθάνατη. Ουσιαστικά λέει ότι είναι κάτι, ότι είναι ο Θεός. Αλλά επίσης λέει και ότι είναι πολύ άσπρη, γιατί στο Μόμπι την περιέχθησε άσπρη η Φάλαινα, και καταλήγει ότι πιθανότατα η Φάλαινα δεν είναι παρά ένα άσπρο, τεράστιο
μια άσπρη τεράστια επιφάνεια πάνω στην οποία προβάλλει κανείς αυτό που έχει μέσα του. Αντίθετα, ο καπετάνιος του πλοίου, ο Αχάβ, που του δίνει το όνομα Αχάβ επίτηδες, γιατί ο Αχάβ ήταν ο κακός βασιλιάς του Ισραήλ, θεωρεί ότι η φάλανα είναι ο Μόμπι Ντικ. Δηλαδή ένα και συγκεκριμένο ζωντανό, ένα συγκεκριμένο πλάδι, το οποίο του έκανε κακό, του έκοψε το πόδι και αυτό πρέπει να το εκδικηθεί. Αντίθετα, ο συγγραφέας, δηλαδή εδώ ο πρωταγωνιστής του μυθιστορήματος, ψάχνει να βρει τι είναι η φάλανα. Δηλαδή αναρωτιέται, έχει μία αναζήτηση να δει νόημα σε αυτό. Και μάλλον καταλήγει ότι είναι κάτι που αφορά το Θεό. Αλλά πιο βασικό είναι το ότι λέει ότι προβάλλουμε πάνω του. Εδώ τώρα ο Ιωνάς βλέπει κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή ο Ιωνάς είναι σαν τον Αχάβ, όπου τη μία φορά ακούει το Θεό που του λέει πήγαινε να διδάξεις. Και αυτός φεύγει από το Θεό, παίρνει το καράβι και φεύγει. Σαν ο Θεός να ήταν εκεί και αυτός θα φεύγει. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι η ένδειξη του ότι νομίζει ότι ο Θεός είναι ένας άδικος, κακός πατέρας, ο οποίος δεν στέλνει τον παιδί του στην ιατρική, αν θέλει, στην καλοτεχνό του στέλνει στην ιατρική, γιατί κάνει ό,τι θέλει εκείνος. Και πάει στη θάλασσα και ξαναβρίσκει το Θεό με άλλη μορφή, που είναι η φάλαινα, η οποία είναι, θα λέω εγώ, η νητρική, ας πούμε, πλευρά, που φροντίζει, τον εμπεριέχει και τον φέρνει εκεί που πρέπει. Μεταξύ αυτών των δύο παρεμβαίνει, λέει, η ενοχή. Γιατί ο Ιωνάς νιώθει ένοχος πάνω στο καράβι και λέει εγώ φταίω, εμένα πετάξτε. Δηλαδή αναγνωρίζει εκείνη τη στιγμή, έρχεται σε μια, ας πούμε όπως λένε οι ψυχαναλυτές, καταθλιπτική θέση, αναγνωρίζει δηλαδή ότι έχει βλάψει και κινδυνεύει να βλάψει κι άλλους. Συγγνώμη, ο Ιωνάς είναι μόνο όλοι κάθονται και προσεύχονται. Γι' αυτό έρθει στο μπάρι και κοιμάται και δεν προσέρχεται και του λένε εσύ δεν προσέρχεται. Και έτσι καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι τσακωμένο με τα τότια. Όχι, όχι, το δέχεται. Το δέχεται. Ναι, μην παιδεύεστε, του λέω εγώ φταίω. Πάντω ο κρυβότανε, αλλά κάποια στιγμή που μαζεύτηκαν όλοι, μίλησε. Κρυβότανε γιατί πήγαινε λάθρα. Κρυβόταν από τον εαυτό του ουσιαστικά, γιατί δεν ήθελε να δείξει ότι δεν υπήρχε λόγο να πάει εκεί που πήγαινε. Αλλά όταν τέθη το θέμα, το παραδέχτηκε. Μετά όμως ξαναγυρίζει πίσω και αφισβητεί πάλι το Θεό. Γιατί όταν έκανε την εντολή του. Δηλαδή βρίσκεται σε μια, οι ψυχαναλυτές εδώ το ονομάζουν παρανοηδή θέση, όπου τη μία φορά φταίει για όλα ο Θεός, την άλλη φορά είναι ο Θεός που με σώζει. Και πότε γυρίζει στην καταθλιπτική θέση εκεί, δηλαδή που καταλαβαίνει τη δική του συμμετοχή στο κακό και έχει ενοχή και πότε φταίει ο Θεός για οτιδήποτε του συμβαίνει. Είναι δηλαδή αρκετά μακριά από τη θεραπεία. Αλλά η θεραπεία είναι στο να ενώσει κατά κάποιο τρόπο τις δύο εικόνες του Θεού. Ότι ο Θεός μπορεί να έχει ένα νόμο που να λέει κάνε αυτό και μπορεί να συγχωρεί κιόλα. Γιατί άμα μετανοήσουν οι νεύτες θα τους συγχωρήσει. Αυτό δεν μπορούσε μέσα να το δεχτεί. Ο Ιωνάς σου λέει ή θα τιμωρείς ή θα συγχωρείς. Δεν μπορεί, υπάρχει δυνατότητα στο Θεό Πατέρα να έχει και τα δύο. Και αυτό γιατί ο ίδιος μέσα του ήταν ένοχος. Τώρα περνάει και μπορεί να έχουμε χωριστεί τα κοσμικά έργα στο Χρυσαμάτι. Μάλλον να πει ο κ. Μανουλίδης αν κάτι θέλει να πει σε ένα συγκεκριμένο. Δηλαδή αν είχε ετοιμάσει. Όχι, ο κ. Μανουλίδης πάμε στα κοσμικά. Στα κοσμικά. Να δω ποιο είναι. Να μιλήσουμε και λίγο για τις γυναίκες. Θα πάω πολύ χρόνο. Όλο μας το χρόνο. Και θα δώσουμε και όλα τα λεφτά. Εδώ πάτε, τι μας έχετε. Και πάλι ένα ψάρι. Ναι, ψάρι, πρώτα απ' όλα μια κοπέλα, η οποία, ας πούμε, όπως είναι η Ρεΐδα, είναι κάποια θεότητα της θάλασσας, δηλαδή, γιατί είναι μέσα στη θάλασσα. Αυτό είναι ο μυθός, το πάτος της θάλασσας. Και είναι πάνω, καβάλα πάνω σε ένα ψάρι, τεράστιο, κρατάει και ίδια με λεπτότητα της στα χεράκια της ένα άλλο ψάρι και γυρίζει και κοιτάζει και εμάς. Εγώ αυτό μέχρι εκεί ξέρω.
Και εγώ να σα πω λίγο. Άμα τα βρει ο γιατρός. Όταν πέφτει, όταν είχε αρρωστήσει ο Ναβουχοδονόσορο, σε αρρωστήτε. Είναι το 2011-12. Πρόσφατος. Ή 2007 που ήταν. Αγάπη, θα λέω ότι υπάρχει πολύ, πολύ κίνηση και ζωντάνια. Δηλαδή η αίσθηση της θάλασσας είναι ότι είναι σε κίνηση. Αυτό είναι μεγάλη τέχνη, έτσι το καταλαβαίνω. Ναι, γίνονται ρήνες διάμεσα και βοηθάει και τα μαλλιά της, έτσι που... Ναι, αλλά και, ναι, και άλλα στοιχεία εδώ, ας πούμε. Εδώ, στην... Εδώ. Ότι έχει δύο ψάρια, υπάρχουν δύο ψάρια, λέει τίποτα, μας λέει κάτι. Εμένα μου αρέσει να σου αφήσω ψάρια. Έχουμε ένα φουάρι που κρατάει τριφερά και έχουμε και ένα κύτρος. Το κρατάει, δεν το κρατάει, αλλά το καβαλάει για το ποτάς. Θυμίζει λίγο το τραγούδι. Έχει ποτάξει το τέρας. Έχει ποτάξει το τέρας. Και παίζει και με ένα μικρό τερατάκι. Θυμίζει λίγο το τραγούδι «Καβάλα στο Ρεφίνι». Ναι, καμάς, όχι, χωρίς αστεία, αυτό στα παιδικά, στα νεανικά μας χρόνια έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Το «Καβάλα στο Δελφίνι, τον κόσμο γύρισα» το τραγούδι. Και οπωσδήποτε υπάρχει μέσα μου αυτό, ότι άλλωστε έχω δει και μου αρέσουν πολύ κάτι νομίσματα αρχαία που δίνουν ποιον δίνουν πάνω σε ένα δελφίνι. Τον Απόλλωνα. Ναι, τον Απόλλωνα, αλλά μπορεί και κάποιο τοπικό ήρωα. Μα και τον Αρίου να τον έσωσε ένα φίλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, Πανεπαρτής. Ναι, Μιχαήλ. Εγώ τον προσέχω που προέρχομαι γενικά από χώρο του Μιχαήλ. Τι μόδα. Ναι, ναι, μόδα. Προσέχω πάρα πολύ το ύφασμα. Τι κοπέλας. Ναι, και χαίρεται την καλά, την εξτέλεση. Δεν γυαλίζει, δεν. Εσύ τι θα το έλεγες ότι είναι αυτό. Τι υλικό. Τι υλικό. Αυτό είναι δύο υφάσματα, άμα ήταν στην πραγματικότητα. Για πες. Είναι από κάτω ένα στρες, κάτι νάιλον, ας πούμε, το οποίο είναι στενό και ακολουθεί τη γραμμή του σώματος, αλλά γυαλίζει. Εφαρμόζει, εφαρμοστό. Και από πάνω έχει ένα τούλι, κάτι τέτοιο, το οποίο σπάει όμως τη γυαλάδα και βγάζει αυτό το Δεν είναι απλά για αριστερό, ξέρω εγώ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχαμε ρεθίσει πάρα πολύ στο ένα. Όπως είμαστε, το έχουμε συζητήσει. Ναι, πάντως εντυπωσιακό. Είναι οι πτυχές, είναι καταπληκτικές πάντα. Και το μικρό ζάρωμα επάνω, το μπούστονο. Και ότι πάει σαν φέκλο το σταθμό. Την ταχύτητα που λέτε, την κινητικότητα του. Μάλιστα. Πάντως η συγκεκριμένη όλη η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε, τα χαμόγελα και η ευχάριστη έτσι, διάθεση παραπέμπει σε κάτι άλλο, έτσι δεν είναι. Είναι ένα ερωτικό έργο, ένα ακριβώς, ερωτικό έργο. Και υπάρχει μία σκέψη τώρα, είναι δύο τα ψάρια, είναι ένα από τις ελέγχθεια, μία απορία. Η δική μου αίσθηση είναι ότι υπάρχουν δύο. Δηλαδή ότι είναι το ένα καβάλα, το οποίο θα λέει κανείς ότι το ελέγχει, και ένα πιο μικρό το οποίο, με το οποίο παίζει. Δεν ξέρω τώρα, θα μπορούσε να είναι μια φαντασίωση, γιατί πάμε στον κόσμο της φαντασίας. Οπότε εγώ ψάρια ζωγραφίζω, αυτό μου αρέσει. Που μπορεί να είναι, ας πούμε, το μεγάλο ψάρι να είναι μια γυναίκα, να είναι ο άντρας της. Και το μικρό ψάρι είναι ο γιος της. Ή θα μπορούσε να, δηλαδή, θα μπορούσε, βέβαια εκείνο που εμένα με απασχόλησε, προσπαθώ να καταλάβω καλύτερα, είναι το ύφος και το βλέμμα της κοπέλας. Το οποίο ενώ από μακριά μου έδινε την εντύπωση ότι έχουμε ένα ερωτικό πίνακα, πιο κοντά βγάζει μια θλίψη. Πολύ επιτυχημένη η θλίψη, θα έλεγα, και έτσι και ένα σαν παράπονο. Γι' αυτό η σχέση μου πήγε πιο πέρα από αυτό. Ναι. Σαν δηλαδή το μεγάλο ψάρι, το οποίο δεν παριστάνεται κιόλας.
Είναι παριστάνεται, ή λίγο η ώρα. Δίνει την υποψία ότι υπάρχει, ότι είναι τεράστιο, ότι να είναι το φαντασιακό εκείνο που θα ήθελε να έχει. Και το μικρό ψάρι να είναι ο άντρας της, ας πούμε, που έχει. Και όσο επίσης... Άντρας είναι αυτός που θα ήθελε να έχει την κοπέλα. Δηλαδή να υπάρχει η διάσταση μεταξύ του φαντασιακού θυμητού και με του ρεαλιστικού να κάνει αυτή τη φύση. Αυτό προσπαθώ να πω, δεν ξέρω πώς το ακούτε. Είναι αποκαλυπτικά αυτά. Και επειδή έχουμε... Ποτέ δεν το ξέρω αυτό, το άστα είμαστε σε σκοτάδι, γιατί κάνουμε, ας πούμε, μια ζωγραφική, αλλά υπάρχει μια εσωτερική παρόθυνση, ας πούμε, που μας προκαταλαμβάνει. Επειδή υπάρχουν στο ακροατήριο ψυχαναλυτέ, παρακαλούμε να συμβάλλετε στο να εξηγήσουμε αυτά τα δύο ψάρια, την κοπέλα, τον βυθό. Ναι, μα το είπε, το περιείχε αυτό ο κ. Εμμανουηλίδης, ότι είναι ο άντρας που θα ήθελε να έχει. Παρακαλώ. Ναι, μιλάω ψυχαναλυτικά πλέον. Ναι, ναι. Είπε κάποιος υπογράφει. Αν θα μπορούσε να, εάν μπορεί να πει ότι να ήταν ο άντρας που θα ήθελε να είναι. Ίδια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό, για την αφισεξουαλικότητα. Καβαλώντας επάνω σε ένα σύμβολο που είναι σύμβολο δυνάμεως και ανδρισμού, ίσως εκφράζει την επιθυμία της να ήταν αυτή η άντρας. Εγώ αναρωτήθηκα σ' αυτό είναι καθόλου ανώμημο να το σκεφτούμε και να κάνουμε αυτή την υπόθεση. Απλά εγώ το έκανα. Το έβαλα για να κουβράσω αυτό το ψάρι. Αλλά θα μπορούσε να είναι, γιατί αν το πάρουμε στην ευθεία, θα πρέπει η ουρά του να είναι κάπου εκεί. Αλλά κάνει μια περιστροφή μέσα στο νερό και... Πάτα στα μάτια, δεν νιώμα από κάτι στη συζήτηση, σαν συμβολή. Νομίζω ότι είναι ένα μπέρδεμα να μιλάμε, να παρομοιάζουμε τα ψάρια με τους άντρες. Θα είναι μια πιο... Εδώ πέρα τη γνώμη μου έχουμε τη σχέση για να πούμε τι λέω. Η πρώτη ιδέα που είπα είναι ότι η λέξη άντρας νομίζω ότι διευκολύνει εδώ, επειδή το τραπέζι αισθάνεται λίγο άβολα να μιλήσει πιο έτσι καθαρά και ανοιχτά. Νομίζω πρέπει να επιχειρήσουμε να το εκφράσουμε, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Λέω ότι είναι άντρας, όπως και είναι γυναίκα, είναι πολύ πολύπλοκες, πολύ σφαιρικές, περιλαμβάνουν πολλά θέματα εδώ. Τι παρουσιάζεται εδώ, κάνει μια απόπειρα ο ζωγράφος, είτε έχει επίγνωση αυτού του πράγματος, είτε δεν έχει επίγνωση, να παρουσιάσει την επιθυμία, την ερωτική επιθυμία μιας γυναίκας με το αντικείμενο του πόθου. Ποιο είναι το αντικείμενο του πόθου. Είναι ένα, είναι δύο, είναι τρία, είναι περισσότερα. Μπορεί να πει κανείς διάφορα, αλλά ποιο είναι το αντικείμενο του πόθου. Το αντικείμενο του πόθου συνήθως είναι ένα, μέσα στο οποίο συμβολικά κρύβονται περισσότερα από ένα πράγμα. Επομένως, εδώ αποτυπώνεται με την εικόνα του ψαριού, αποτυπώνεται ένα φαλοειδές σχήμα. Ό,τι αυτό σημαίνει. Ίσως θα χρειαζόταν μια διάλεξη ψυχαναλική για τετίνο οφαλό στην ψυχανάλυση για να κατανοηθεί το θέμα εδώ. Λοιπόν, παρουσιάζεται κατ' εμέ η σχέση, ο πόθος, η αγάπη, η επιθυμία, η φαντασιακή, η πραγματική, είναι ψευδής, είναι φανταστική, είναι πραγματικότητα.
Αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Ο πόθος της γυναίκας και η σχέση της με το αντικείμενο του πόθου, το οποίο έχει φαλοειδέ σχήμα. Είναι αυτό πέος, είναι αυτό το θέμα φαλός που έχουν κάποιες διαφορές, τι είναι αυτό. Είναι ένα κεντρικό θέμα στην ψυχανάλυση. Και επίσης είναι ένα πολύ κεντρικό θέμα για όλους μας, διότι αυτό συνδέεται άμεσα με τον ναρκισισμό, την ναρκιστική ισορροπία, την ευτυχία ή την δυστυχία. Δηλαδή, ποιο, η σχέση μας με το αντικείμενο του πόθου μας. Ποιο είναι το αντικείμενο του πόθου μας. Οι γυναίκες που μας ακούν από κάτω και οι άντρες που τις θαυμάζουμε και τις βλέπουμε, ο Πασαμάτης που το ζωγραφίζει και ο Εμμανουηλίδης που προσπαθεί να το ερμηνεύσει, ποια είναι η σχέση με το αντικείμενο του πόθου. Θέτει αυτό το θέμα ο ζωγράφος. Είτε το έχει υπόψη, είτε δεν το έχει υπόψη. Και κατά τη γνώμη μου, μία επικοινωνία με το έργο τέχνης είναι αυτή, εάν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ανάλογη διαδρομή μέσα στην καρδιά μας ή στη ζωή μας. Αυτό ήθελα να σας καταλάβω. Ευχαριστούμε. Και κι άλλο θα ήθελε κάποιος ειδικό να μας πει κάτι, γιατί... Ποιος θα ήθελε. Πρώτα ήθελα να πω. Παραδείγματος χάρη, όταν πήγε μέσα ο κ. Κυριαζής, θα παραδείγματος σε δύο κινηματογραφικά παραδείγματα. Έχει σπουδάσει σκηνοθεσία, κινηματογράφου και θεάτρου. Στο, θα το έχετε δει πιθανό το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου του Λουίς Μπουνουέλ, ναι, που έχει αναφορά σε σχέση με αυτό που λέμε και στη μέρα σου. Τα δύο φιλμ στα οποία πιστεύω δίνουν έτσι επαρκές απαντήσεις σε όλα τα ερωτηματικά του τα που προσέχει ο κ. Κυριαζής. Πάντως ο πατέρας που είναι και κόρη, προτιμώ να το δω ότι ο πατέρας είναι το μεψάρι. Μοιραία οι κόρες πάντα μας συγχαλάνε διότι μας έχουν αδυναμία και βλέπει τα δύο μικρότερα νεανικά αγόρια και τους λέει τα συγκρίνει τον πατέρα και βλέπει ότι δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε τίποτα. Ωραία. Είστε να χωρίζετε. Έτσι εξηγείται η λήψη της κόρης. Εγώ σαν το γράφος τώρα, όχι τους καναλυτές. Και ο ζωγράφος. Και όχι τυχαίο ζωγράφος. Τυχαίοντας. Μια πολύ όμορφη κοπέλα. Με μια μάλλον ευχαριστημένη έκφραση στο βλέμμα, από το οποίο έχει γοητεία, έχει λίγο κάτι cool, δεν ξέρω, κάτι πολύ... Δεν βλέπω κάποια αγωνία ή κάτι άλλο. Ένα έρωτα βλέπω στον τρόπο που φωτογραφίζεται αυτό το ρούχο που μοιάζει σαν ηθικό, σαν κάτι πολύ έτσι αέριο και επίσημο ταυτόχρονα. Σου θυμίζει νηφικό. Ναι, στο πάθος βλέπω μια ειδόγειο, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα. Στον ουρανό είμαστε. Δηλαδή υπάρχει μια γη κάπως έτσι, με κάποιες συντάβειες οι οποίες έρχονται και στα μαλλιά της κοπέλας. Αυτό είναι και μια αιμονή μου, ε. Δηλαδή, σε αυτό το κάνω ένα ημικύκλιο που είναι. Ολόκληρος, ναι. Ολόκληρη και εμείς είμαστε κάπου ανάμεσα στα αστέρια. Τούφο. Τούφο, ναι. Όχι, εντάξει. Και τώρα η ιστορία με το ψάρι, εντάξει, δεν σε μπορώ να σχολιάσω στο βάθος που ήταν εδώ. Αλλά εγώ θα βλέπω πάλι ένα φορέα ψάρι, με αυτό το οποίο μας πηγαίνει κάπου και μια σχέση μάλλον μητρική με το ψαράκι που κρατάει η κοπέλα στα χέρια, το οποίο... Σαν παιδάκι της. Ναι, ταυτίζονται ψάρι μεγάλο, ψάρι μικρό, είναι σαν να είναι μάλλον παπάς παιδί. Κυρίως. Εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο λίγο περισσότερο στο ερμηνευτικό του όλου θέματος. Όχι τόσο στο πίνακα των καθεστών. Ναι, ναι. Βασικά, αρχίζω να προβληματίζουμε λίγο που απλά βλέπουμε μια κοπέλα και δύο ψάρια και σκεφτόμαστε για πέι. Πέι, αν θέλετε. Που κατευθείαν ξέρω εγώ βλέπουμε μια ωραία κομμένα και. Αυτό δηλαδή κάτι ίσως. Εντάξει, ξέρω εγώ, ίσως ας πούμε να μην ψάχνει για αγόρια. Ίσως απλά να κάνει μια ωραία βόλτα πάνω στο ψάρι της, ξέρω εγώ, και περνάει μια χαρά. Αυτό ήθελα να δείξει εγώ, ρε Μιχαήλ. Ότι κάνει μια βόλτα, δηλαδή μου άρεσε να πηγαίνει με το ψάρι, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να ξέρει ψάρι και να σε πηγαίνει. Έχει κάνει όμως ο πάτερ και μια άλλη. Εγώ από τα άλλα που είπανε, ούτε μου είχαν περάσει. Και έχετε κάνει μια άλλη προσέγγιση, πατέρα. Έχετε βάλει, όπως είπατε, τη γη. Δηλαδή, ενώ το ονομάζεται το γορίτσι στη θάλασσα ή στο βυθό, νομίζω, την έχετε βάλει και στο έξω από τη γη. Δηλαδή, έχετε φτιάξει ένα μεταβατικό χώρο. Ένα χώρο ο οποίος είναι κάπου και πάνω στον οποίο κάνουμε τις προβολές μας. Και νομίζω αυτό εδώ είναι. Θα μπορούσε να είναι ήδη η προσωποποίηση της θάλασσας επίσης. Έχω να πω. Εγώ, όπως δούμε, σε διάφορα χειρόγραφα να πω και εγώ αυτό. Και Μαρή, πως συνήθιζα,
υποσυνείδητα. Το έχουμε δει αυτό. Όπως προσωποποιείται ο Ιορδάνης, έτσι προσωποποιείται και η θάλασσα στην Βυζαντινή, σωστά. Γιάννη, και... και είναι και το πρόσωπο αυτό το οποίο συναντάμε και στις γυναίκες. Άλλη δουλειά που φέρνει τα γυναίκες του πολέμου. Ναι. Ναι. Είναι αυτό το πρόσωπο που πρέπει να βάλει. Το οποίο βασικά είναι η Μαρίνα. Ναι. Τα βάθος. Μαλλί, το μαλλί. Το μαλλί, γιατί. Εσείς τι το κάνατε. Τα μαλλιά αυτά είναι δικά της, υποτίθονται από αλλού. Τη χρωμία. Υποτίθονται από πάνω. Δεν έχει χρώματα μαλλιά. Όπου καταρχήν έχουν μεγάλη κινητικότητα τα μαλλιά, επειδή τρέχει με το ψάρι και τα κύματα, τα νερά, α πούμε. Οι όγκοι του νερού οδηγούν την κόμη της προς τα πίσω. Και από το πάνω μέρος πέφτουν αχύνες του ήλιου. Και όταν κάνουμε υπόγειο ψάρι να το βλέπουμε αυτό. Βέβαια. Και από κάτω έχει σκιά. Ναι. Το μαλλί, από την κάτω μεριά του μαλλιού. Το κίτρινο και το πορτοκαλί που βλέπουμε πολύ συχνά στη δουλειά σας. Το είχαμε πει αυτό και όταν είχαμε δείξει το όλο αυτό το φωτογράφημα. Είναι ενέργεια σε εσάς επίσης πάντα. Δηλαδή αυτό το στοιχείο του φωτός που αποδίδει αυτό το χρώμα. Εσείς μας το έχετε πει ενέργεια και νομίζω είναι και αυτό εδώ. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να προσέξουμε κάτι που χαρακτηρίζει τη ζωγραφική του Παπαθωμάτου και άλλων ζωγράφων, αλλά και δίνει την ευκαιρία σε εμάς να σκεφτούμε έτσι πιο σφαιρικά και να μάθουμε. Δηλαδή αυτή η ιδέα που υπόθηκε μόλις προλίγου, το κυκλικό και το υγιή ή το διάστημα, κάνει μερικές αναφορές σε αυτό που είναι κοινό κατά τη γνώμη μου. Αυτό δηλαδή που ονομάζουμε κοινωνικό φαντασιακό, αυτό το οποίο ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι αυτή. Είναι ένας τύπος, ένας τρόπος, τον οποίο πιθανόν να μπορούμε να τον βρούμε και οι άντρες στο κεφάλι μας και οι γυναίκες στην καρδιά τους. Ήθελα να σημειώσω μία πρόταση την οποία έκανε η κυρία Κωνσταντινή που θα αποδιώξουμε. Είναι πολύ διαδεδομένο το θέμα της αρσενικής γυναίκας ή της φαλικής γυναίκας. Είμαστε όσοι από εσάς ήσασταν στις 5 του Δεκέμβρη, τότε παρουσιάσαμε το βλέμμα του Παλοκράτορα και σας παρουσίασα ένα πίνακα της Πλοντέλ. Λοιπόν, μία είναι το άτομα στην αποτύπωση της ΕΠΑΣ. Αλλά αυτό όμως σε διάστημα με αυτό που είπε η κυρία Κωνσταντινίδου. Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Όχι, δηλαδή έχουμε μία έρθα. Από το πρώτη έτσι που μου άφησε ότι ήταν ότι η κοπέλα μπορεί να έχει αυτό το βλέμμα ή το πρόσωπο, το βοηθητικό ή το κάπως που να μην ξέρει ακριβώς τι είναι. Σαν να έχει τη γίνα, αλλά από πίσω της νομίζω ότι κρύβει κάτω ένα άλλο πρόσωπο. Δεν έχει το... Δηλαδή αυτό είναι σαν προσωπείο το γλυκό, το αποπεχείς, να κυριεύσω κάτι, να το... Ενώ βγάζει στο εφατό του και τη βλέπει ένα πρόσωπο ήρεμο, γλυκό, ατάραχο, ενώ από πίσω έξω να το, όπως κάνει και με το κάτω ψάρι. Και βγάζει μια γλυκύτητα στο πάνω ψάρι χωρίς τα παιχνίδι. Αλλά είναι κάτι που ένα προσωπείο του φαίνεται, όχι το πραγματικό που ο αγωτής μπορεί να γίνει. Τι είναι εδώ. Πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό βλέπω ότι η συζήτηση έχει φουντώσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ο Παπασταμάτης τα έχει σκεφτεί όλα αυτά. Κάτι σκεφτεί όλα αυτά να ζωγραφίσει όλα αυτά που σας αποδίδουμε. Νομίζω ότι το έργο έχει... Δεν τα αποδίδουμε στον Παπασταμάτη. Δεν τα αποδίδω. Το έργο από τη στιγμή που φέρει από τα χέρια του κατασκευαστού δημιουργού επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις και μας οδηγεί και σε πάρα πολλές σκέψεις κτλ. Νομίζω ότι το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ανοιχτό στις προβολές, δηλαδή ότι μπορούμε να δούμε εκεί πράγματα που μας αφορούν. Και όπως είχα σημειώσει και στο σημείωμα πριν, δεν κάνουν ψυχανάλυση ούτε του Μασαμάτη, ούτε του καλογράφου μιλάει, ούτε κάποιου που ερωτάει. Γιατί αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό και αφορά τον πολύ εσωτερικό του κόσμο. Και δεν έχουμε τα δεδομένα για να το κάνουμε. Και πρέπει να μας δώσει και την άδεια. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε είναι μια συζήτηση. Και πρέπει να πληρώσει. Έτσι το τσάπα το. Και πρέπει να πληρώσει αν είναι ιδιωτικά ή να μην πληρώσει αν είναι στο δημόσιο. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να έχει κανείς την άδεια για να πει πράγματα τα οποία ο άλλος θέλει να τα ακούσει. Όμως έλεγε ότι
η ατμόσφαιρα ετοιμάζεται, είναι η πρώτη συνάντηση σήμερα, ότι κάτι γίνεται και ότι το κοινό θέλει και μπορεί να ακούσει και άλλα πράγματα. Όλοι μας, όσοι μιλήσαμε και όσοι απλά σκεφτήκαμε και δεν έξερασαμε, το βλέμμα είναι ο εαυτός μας, αυτό που βλέπουμε είμαστε και και είναι φοβερό πόσα πράγματα λέει η τέχνη, τι γλώσσα είναι η τέχνη. Φαίνεται ότι δεν έχει, ας πούμε, τόσο σαφές και ακριβές λεξιλόγιο όσο έχει ο προφορικός λόγος ή ο γραπτός, αλλά στην ουσία λέει πολύ περισσότερα πράγματα και πολύ παραγωγικά, πολυσχηδής γλώσσα. Και εγώ τώρα θέλω να πω τον καημό μου ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να περάσω το μήνυμα ότι η Εκκλησία στις ημέρες μας, δηλαδή από τον 17ο αιώνα και μετά, δεν έχει αξιοποιήσει την τέχνη ως γλώσσα για να κηρύξει, να αποκαλύψει στους ανθρώπους αυτό που κομίζει. Αυτό που κομίζει η Εκκλησία είναι κάτι σουρεαλιστικό. Δηλαδή από εκεί που βλέπουμε καθημερινή φθορά μέσα μας και γύρω μας, η Εκκλησία μας λέει ότι θα αναστηθείτε. Και εμείς οι ιερείς, ως άλλοι ιεραπόστολοι και ο καθένας πιστός, περνάμε αυτό το μήνυμα ή θέλουμε να το περάσουμε. Λοιπόν, ήρθε μια εποχή όπου η τέχνη είναι πολύ μεγάλη και σπουδαία βαρισίματη γλώσσα για να τη μιλήσει η Εκκλησία και δεν την έχει μιλήσει και πρέπει αυτό το πράγμα να το ξυπνήσουμε στους επισκόπους και στους ιερείς και στο εκκλησίασμα. Δηλαδή δεν επιτρέπεται τώρα στις ημέρες μας να μην έχουμε προβληματιστεί στον Πικάσο. Λέει ο Πικάσο για τον ζωγράφο Λεζέ και για τον ζωγράφο Ματίς. Και λέει, όταν βάλει ο Λεζέ τα χρώματα του ένα δίπλα στ' άλλο, η έκπληξη που μας προκαλείται όταν το βλέπουμε κρατάει λίγα λεπτά και μετά είναι διαβασμένο το έργο. Όταν ο Ματίς βάλει ένα βιολετή δίπλα σε ένα πράσινο, γεννάει ένα τρίτο χρώμα. Έτσι το εκφράζει ο Πικάσο. Αλλά αυτό λέει, κάνει ώστε ο συγκλονισμός απέναντι στο έργο να κρατάει για πάντα. Δηλαδή και μετά από 10 χρόνια να το δούμε, πάλι θα το κοιτάμε σαν να είναι κάτι καινούργιο. Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα, ένα τέτοιο λεξιλόγιο, ένα λαγκάζ, ας πούμε, που μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς και να μην το χρησιμοποιεί, δείχνει ότι δεν είναι στην εποχή της Εκκλησίας. Και εγώ θέλω αυτό το μήνυμα να περάσω μέσα από τα έργα αυτά που είναι και κοσμικά και εκκλησιαστικά. Και στα εκκλησιαστικά έχουν μπει στοιχεία μοντέρνας τέχνης και στα κοσμικά έχουν μπει στοιχεία βυζαντινής τέχνης εκκλησιαστικής. Ότι ο κινηματογράφος, ας πούμε, μια τέχνη που έχει θέσει όλα τα πιο βαθύτερα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου, δεν έχει χρησιμοποιηθεί έτσι σαν γλώσσα, σαν μιλησία. Όχι να βγάλουμε τερμιούλες, ευσεβιστικούλες και να βγάλουμε ένα δίδαγμα στο τέλος, αλλά να, όπως ας πούμε οι πρωτοχριστιανοί πήρανε από την περιραίουσα ατμόσφαιρα την ελληνορωμαϊκή τέχνη και στις κατακόμβες της γράφησαν ακριβώς με έτοιμες λύσεις από την ελληνορωμαϊκή τέχνη, αλλά από τον Χριστό του Σινά και μετά βγήκε ένα άλλο πρόσωπο. Οι προσωπογραφίες του Φαγιούμ ήταν νεκρικά πρόσωπα, τα φτιάχναν σε ένα σανίδι και τα τοποθετούσαν πάνω από το πρόσωπο του πεθαμένου, του οποίου είχαν φτιάξει τη μούμια. Και το ζωγραφίζαν όταν ήταν ζωντανός. Δηλαδή, σκεφτείτε μια τοποθέτηση ζωής όπου έχει μνήμη θανάτου, προγραμματισμό θανάτου και το φτιάχνω το πορτρέτο μου για να το βάλω τα παιδιά μου πάνω στο... Αλλά το είδε στην αρχαία Αίγυπτο. Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι τότε πήραν οι χριστιανοί αυτό το νεκρικό πρωτέτο και όταν φτιάξαν τον Χριστό του Σινά είχε η δύναμη του Παντοκράτορα που είναι εύσπλαχος, που έχει τη δύναμη να μας κάνει καλά και θέλει να μας κάνει καλά αλλά και μπορεί να μας κάνει γιατί είναι Θεός και άνθρωπος και δημιούργησε η Εκκλησία, έγραψε την ιστορία της τέχνης τότε. Η Εκκλησία έγραψε τέχνη. Τώρα λοιπόν δεν το έχουμε αυτό, είμαστε σε μια παρακμή. Και όλα αυτά που συζητάμε μας βοηθάνε να δούμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η γλώσσα της τέχνης. Εσείς επιλέγετε να κάνετε και θρησκευτική και κοσμική. Ναι, γιατί οριμάζεται πάρα πολύ σημαντικό και τη σύγκληση που εσείς τολμάτε. Αυτό είναι για μένα πάρα πολύ. Η συνύπαρξη. Ο Θεός και η ενθλήση. Εγώ θα προσέλλω να βρουν ότι και που επιτρέπει στον εαυτό σας να ανοίγεσαι στο κοινό και να μιλάτε και να εκτίθεστε ψυχαναλυτικά και
και κριτικά, αλλά από κυρίως ψυχαναλυτικά στη νόμη των άλλων. Αυτό είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει στη βυζαντινή αγιογραφία. Η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι ο αγιογράφος, όπως τον γνώρισα εγώ, κρύβεται, δηλαδή δεν υπάρχει στο έργο. Υπάρχει μόνο η αποδοχή, ναι, είναι η κοινότητα και η παραποπή, ας πούμε, στο θείο, κατά κάποιο τρόπο. Χάνετε το προσωπικό εσείς και το βάζετε το προσωπικό στοιχείο και λέτε ναι, να το συζητήσουμε. Έρχεστε εδώ και λέτε να το συζητήσουμε. Είναι μέρος, θεωρώ ότι είναι μέρος της κοινότητας αυτό που κάνετε εσείς. Ναι. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα πρόβλημα ότι από την κοινότητα αναδύεται το άτομο στη Δύση και εμείς επιμένουμε οι Ορθόδοξοι ότι το άτομο είναι ένα πρόσωπο πράγμα. Ας πούμε, λέμε 10 στρατιώτες, 10 άτομα. Εδώ το πρόσωπο είναι αυτό που κομίζει η Ορθοδοξία. Όμως η ανάδυση του ατόμου από την κοινότητα δεν είναι ακριβώς το άτομο αυτό το υποτιμημένο. Είναι το πρόσωπο που βγαίνει μέσα από την κοινότητα. Έχει δηλαδή μια μοναδικότητα. Και επίσης η Εκκλησία βέβαια επανεξετάσει δηλαδή το τι εννοεί άτομο και τι πρόσωπο. Και επίσης αυτό που κάνει με τρόπο ψυχαναλυτικό που κάνουμε εμείς τώρα, πρέπει να προβληματίσει την Εκκλησία ότι η κοινωνική προσπάθεια για αυτογνωσία που γίνεται μέσα από προσευχές, μετάνοιες, αγρυπνίες, ασκητικές δηλαδή πράξεις και ασκητικές και λειτουργίες που είναι οι αγρυπνίες, ας πούμε, αυτή η αυτογνωσία που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο στο Ευαγγέλιο, στις μέρες μας επιτυχάνεται για τις ψυχαλύσεις. Τώρα εδώ μπορεί να γεχθούν πάρα πολλές διαφωνίες. Αλλά εγώ θέτω ένα ερώτημα. Μήπως, δεν είμαστε και σίγουροι γιατί πόσα χρόνια έχει γράψει η ψυχαλύση και πόσες ώρες έχει γράψει η ψυχαλύση. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι στις μέρες μας δεν, μάλλον να το πω αλλιώς, ο φαρισαϊσμός που έχει πλέον γίνει καθεστώς μέσα στην Εκκλησία δεν αφήνει τους φυσιολογικούς εκκλησιαστικούς μηχανισμούς να λειτουργήσουν προς την αυτογνωσία, ενώ η ψυχανάλυση που μας σπάει τα κόκαλα, να πούμε, είναι πιο ωφέλιμη αυτή τη στιγμή. Έτσι μου φαίνεται, είναι μια προσωπική εκκλησία. Και νομίζω αυτές οι συζητήσεις που συσχετίζουν την ψυχανάλυση με την τέχνη και μάλιστα εκκλησιαστική οικονομική δείχνουν ότι έχει φαεί αυτό το θέμα. Και η τέχνη εξακολουθεί να σώζει. Ναι, η τέχνη σώζει, βέβαια. Έτσι και αυτό είναι και ο κοινός μας. Η τέχνη έχει πολλά στοιχεία θρησκείας και πολλά στοιχεία θεραπευτικής. Νομίζω που μου είπε να σας δώσω τον λόγο. Αν υπάρχει αυτό, ναι. Ναι, αυτό που είπε ο Παντής Σαμάτης στη Ιερήση, σχετικά με την Εκκλησία. Τελικά, στα μέσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ιταλία, απάντηση στο μαρξισμό που ήταν πολύ εντοπιστό και στην Ιταλία και στην Ευρώπη, στο λαϊκό μέτωπο στη Γαλλία και αυτών κομμουνιστών, επινόησε το ρεύμα του νεορεαλισμού. Από αυτό το ρεύμα βγήκαν και εμείς αριστουργήματα. Που περάσει και τον ελληνικό κινηματογράφο, με τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι του Κούντουρ, κάποιες ταινίες, Μαγική Πόλη, Οικία το Όνειρο, ο Τράκος. Δύο έτσι τα ελληνικά παραδείγματα, εκεί και η πρώτη ταινία του Καμπογιάννη, το Κυριακάτικο Ξύπνημα. Τώρα, στο Ιταλικό σχηματογράφο ξέρετε, το Ρώμη Ανακύρω τη Πόλη, του Ρωσελίνη, όλοι αυτά είναι καθολικοί σχηματογράφοι. Ο Βίσκη πρώτη ταινία του, η Κυπρέμ, ο Κλίν, οι τρει πρώτε ταινίε. Ο Φελίν σα, πολλού να του φαίνεται έτσι παράδοξο και παράξενο, αλλά ήταν καθολικό. Αλλά ακόμα και σε μια πιο ακραία περίπτωση, ο Παζολίνη, κατά παραγγελία της Καθολικής Εκκλησίας, δίλησε το 100% του πάντων. Ήταν μαρξιστής, χριστιανός και προηγιστής. Και θα ήθελα να πω, η Καθολική Εκκλησία απάντησε στο ερώτημα. Η Ορθόδοξη έχει το πρόβλημα. Επίσης, αλλά έχει γραφήσει ο Ματής μια εκκλησία. Έχει δώσει τη δυνατότητα η Καθολική Εκκλησία. Επίσης, στο θέατρο, ας πούμε, όλη τη μεγάλη επανάσταση στο θέατρο έγινε από ένα Πολωνό σκηνοθέτη, τον Πρωτόφτη, ο οποίος λειτουργήσε με την ομπράδα της Καθολικής Εκκλησίας. Και που σε αυτή την φάση που έφερε, δηλαδή για το θέατρο που ορίστε πριν και μετά τον Πρωτόφτη, ο πρώτος είναι ο Κωνσταντισλάβς και μετά ο Πρωτόφτη, αυτός εφαρμόζει αυτές τις μεθόδους που είπε ο Πατής Σαμάτης Κύρης, που είπε ότι μπορούμε να κάνουμε συσχέτιση αυτό όπως είναι η ασκητική πνευματική εμπειρία με την ψυχανάλυση. Το ίδιο έκανε αυτός όταν πήρε προσευχές στη Σουητών
και τις πέρασε μέσα στην υποκριτική του. Ένας άλλος Ρώσος σκηνοθέτης που είναι, που δούλεψε underground, ας πούμε, ήταν διαφωνών, είχε κλειστεί μέσα στα ψυχιατρία στην Πρωτόλη Βασίλεια, που έχει μεταφραστεί και ένα βιβλίο του, πήρε από όλη αυτή την, πώς να πω, την φιλολογία και την πνευματική εμπειρία και τις τεχνικές, το λέω έτσι με την έννοια θεατρολογική για να παρεξηγηθώ, τον Στάριντς της Ρωσίας του 19ου αιώνα της Όπτινα και της πέρασε στο θέατρο και έκανε μια μεγάλη τομή. Αλλά επίσης ο Πολωνός ο Πάπας, ο τελευταίος ο οποίος ήταν ηθοποιός και σκηνοθέτης και εθνικού θεάτρου στην Πολωνία, ο Βοητήλα, ο οποίος αγιοποιήθηκε, ήταν τυχαίο δηλαδή που επιλέχθηκε κιόλας, κατά περίοδο που ήταν καρδινάλιος, αρχιεπίσκοπος στην Κρακοβία, πέρα από τον κοινωνικό έτσι και πολιτικό ακτιβισμό, την Κρακοβία όλη την θεατρική επανάσταση και προστάτευσε και τον Κροτόφσκι. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Καθολική Εκκλησία είχε πάντα ένα ενεργό ρόλο στο ζήτημα του θεάτρου και του κινηματογράφου. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του 20ου αιώνα, αυτός που λέμε πνευματικός σκηνοθέτης, ήταν ο Μπρεσόν. Ο Μπρεσόν δούλευε κατά παραγγελία της Καθολικής Εκκλησίας. Και συνήθως τα πει και με τη στήριξή της. Και το άλλο βέβαια που είναι πασίγνωστος είναι ο Κροτόφσκι. Ο Κισλόφσκι. Ο οποίος και αυτός είχε κάνει Ιησουίτικο σχολείο. Αλλά επίσης οι Σουηδές από τον 17ο αιώνα έφτιαξαν το πιο σημαντικό θέατρο στην Ευρώπη, στο οποίο θύτευσε και ο Μολιέρος, άσχετα να ακολούθησε έτσι μια αντικτήρια ρικαλιστική, καλώς εννοούμε έτσι κριτική έγκριση της Εκκλησίας. Το να πω δηλαδή η Καθολική Εκκλησία είχε ενεργό ρόλο, η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε ένα πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι η Ρωσική Εκκλησία παρά τα προβλήματά της που έχει έτσι, πώς να πω τώρα, που έχει αυτή την περίοδη, ας πούμε, με το κράτος. Ένα εγκαλισμό του ουσιαστικά. Ένα εγκαλισμό με το κράτος, ας πούμε, και περισσότερα όργανο εξαιρετικής πολιτικής. Έχει όμως μια σημαντική διάσταση, ότι για πρώτη φορά έκανε ένα κινηματογράφο, όπως είναι το νησί του Παβολουγκή, που πήρε έναν Εβραίο σκηνοθέτη, ο οποίος είναι Εβραίος πρακτικά, δηλαδή δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος. Το ανέφεσε να γυρίσει ένα φιλμ που είναι πάνω στο ρωσικό γερωτικό, το νησί το οποίο θα το έχετε δει. Ότι κάποιες άλλες ταινίες, ας πούμε, τις οποίες γύρισε ο Μιχαλκό, του Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή, ενώ έχει αυτόν τον αγκαθισμό με το ρωσικό κράτος, ας πούμε, και αυτό το μεγάλο διαγωνισμό, το ρωσικό τώρα, το μαθηματικό που έχει δημιουργηθεί, το κομμάτι της τέχνης, το ρωσικό πατριαρχείο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και στο θέατρο και στον κινηματογράφο, γιατί υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα, νομίζω, ανάμεσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τους καλλιτέχνες. Δεν τους εμπιστεύεται. Σε εξέλιξη μόνο σε χαμηλό επίπεδο, σε επίπεδο εξομολόγησης και λοιπά. Δεν έχει δηλαδή μια ισότιμη σχέση. Ενώ η Καθολική Εκκλησία δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Ακόμα και ο Γαβράς, όταν έκανε αυτό το φιλμ για τη σχέση, ας πούμε, του ναζισμού και πώς στήριξε η Καθολική Εκκλησία, δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει διάλογο μαζί του και να αντιπαρατηθεί κλπ. Ενώ εμείς, δυστυχώς, ας πούμε, παρόλο που δεν είναι αυτή η άποψη της Εκκλησίας, όταν δούμε μια παράσταση, όπως ήταν το Corpus Christi, αμέσως, ας πούμε, παρουσιάζονται φουνταμενταλιστικά στοιχεία, τα οποία γίνονται αυτές τις ιστορίες. Ή όπως η έκθεση με το New Look, με τη ζωγραφική κλπ. Δηλαδή, αυτή δεν είναι σίγουρα, πιστεύω και από την ιεραρχία της Εκκλησίας, δεν είναι επίσημη άποψη, αλλά δυστυχώς ακραία τέτοια φαινόμενα φουνταμενταλισμού αμαυρώνουν αυτή την υπάρξη του Εκκλησίας σήμερα. Άρα ένας λόγος παραπάνω να είμαστε σήμερα εδώ και να ξεκινούμε αυτή τη σειρά. Νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά ωφέλιμο και γι' αυτό και πρέπει να πολλαπλασιαστούν αυτοί. Και εμάς που το ξεκινήσαμε, νομίζω θα συμφωνήσουν μαζί μου συνοδικού επιχειρήματος, μας έρχεται ως ένδειξη σαφής. Έτσι ανάγκη το να μεγαλώσουν, να στεκιστεί από την ανταπόκριση και πρόβλημα. Όπως και ο πατήρ Μινόπετρος άνοιξε κινηματογραφική λέσχη της Αρχιεπίσκοπης και δείχνει έργα και στη συνέχεια γίνεται συζήτηση. Και είναι κάτι που έδειξε το πίσω από την Λόφη, ας πούμε, και τέτοια έργα που είναι νομίζω μέσα στο ίδιο πνεύμα. Με αυτό θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Κυριαζή. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε κάπου εδώ. Και όποιος θέλει να μην ρωτήσει μετά για να μπορέσουμε να θέσουμε το πρόβλημα. Σιγά σιγά παθαίνει η προβληματική που θα είναι σε σχέση της κανάλισης και της ζωγραφικής. Θα κάνω ένα αντίλογο με τον Παπασταμάτη και ένα αντίλογο με την κυρία Κρητικού.
σχετικά με το θέμα της τέχνης, όχι για τις απόψεις που εκφράστηκαν, με τις οποίες συμφωνώ, αλλά σταμάτη και δια του όταν σταμάτησε όλους τους ζωντανούς αγιογράφους. Η προβληματική που παρουσιάζει αυτή η γυναίκα που βλέπουμε στο πίνακα, η ξαδέρφη μας, δεν θα βγει η γυναίκα μόνο σε αυτό, αλλά να είναι ο προβληματισμός της ότι έχει δύο αγάπες, δύο έρωτες και ως την έκθεση στα πράσινα. Ένα πρόβλημα το οποίο κοινικά είναι πάρα πολύ θέμα, το οποίο τίθεται καθημερινό πασταμάτια εδώ. Είναι αν ο ζωγράφος μπορεί να αποτυπώσει αυτό το εσωτερικό δίλημα όσο ωραία το περιγράφεται και ταυτοχρόνως να παρουσιάσει αυτό που λείπει από αυτό το γυναίκα, αλλά μπορεί να υπάρχει όμως στην καρδιά της ζωντανής γυναίκας, γιατί εδώ είναι μια όψη. Είναι αν μπορούσε να παρουσιάσει εδώ το χάραγμα του νοήματος ή το χάραγμα της θεότητας. Διότι αυτές οι γυναίκες, επόμενη φάση, είσαι εξέλιξη, ζωντανές, γιατί εδώ είναι μια φωτογραφία, είναι ένα αποτύπωμα. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να παρουσιάσουν ζωντανοί άνθρωποι που υπάρχουν στην καθημερινότητα, με την προβληματική που τους απασχολεί, εδώ είναι μια προβληματική, ενώ ταυτοχρόνως απάνω εκεί να απεικονιστεί, ας πούμε, η έκταση, η έξαρση, η έμπνευση, το άνοιγμα του εαυτού τους στο θείο. Αυτό είναι λοιπόν για σας ένα θέμα μεγάλο. Και το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω για την κυρία Κρητικού, εδώ θα διαφωνήσω μαζί της, κατά πόσο η τέχνη σώζει. Να πούμε ότι έχουμε, μας βοηθάει να καταλάβουμε κάτι βασικό, αν μπορέσουμε να κάνουμε το διάλογο μαζί της, γιατί δεν είναι δεδομένος ο διάλογος. Ο διάλογος τον οποίο κάνουν οι ιστορικοί τέχνες με την τέχνη είναι πολύ διαφορετικό με το διάλογο που κάνουν οι ψυχαναλυτές. Αλλά κι αν κανείς μπορούσε να ταξιδέψει πάνω στην ιδέα και να το καταλάβει αυτό, ότι κατατίθεται αυτό το θέμα και ότι αυτό το θέμα υπάρχει στην καρδιά μου για να γίνει θεραπεία, θέλει αναδιάταξη του προβλήματος. Η τέχνη, όπως υπόθηκε προηγουμένως, μπορεί να μας βοηθήσει να υπερβούμε την απουσία, να πενθήσουμε, όπως είπε ο κ. Εμμανουλίδης, να καταλάβουμε αν το κακό είναι ο Μόμπι Ντικ της θάλασσας, όπως πίστευε ο Ιωνάς και όπως πίστευε ο Αχάου, ή αν το κακό είναι στην καρδιά μας, το οποίο προβάλλουμε πάνω στη φύση και τους άλλους ανθρώπους, είναι ένα μεγάλο θέμα. Αλλά αυτό το πέρασμα είναι μια κατάκτηση σε προσωπικό επίπεδο που δεν είναι δεδομένη. Και με αυτή την κουβέντα και δίνω το λόγο στην κυρία Κρητικού για να κλείσει τη σημερινή μέρα και να σας πω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Δηλαδή θα συνεχίσουμε το άλλο σάρο. Σας ευχαριστώ. Σώζει καθημερινά, θέλω να πω. Και το πιστεύω. Και όταν λέω τέχνη, δεν εννοώ τα εικαστικά, που είναι το δικό μου επαγγελματικό αντικείμενο, εννοώ ένα λογοτεχνικό χωρίο ή ένα στίχο που διαβάζω, εννοώ ένα θέατρο που βλέπω ότι είναι μεγάλο πλέον και να σκέφτομαι, εννοώ ένα χορό που με συγκινεί. Και εννοείται υπό προϋποθέσεις και με πολλή σκέψη μετά. Όπως ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Δεν είναι κάτι δεδομένο σίγουρα, ούτε είναι κάτι στατικό. Είναι κάτι το οποίο είναι συνεχώς διαμορφωμένο. Είναι κάτι το οποίο είναι τελείως οργανικά εξελίξιμο. Είναι και κάτι που όσο προχωρώ την τέχνη στη ζωή, τόσο μπορώ να ξεκινήσω πράγματα. Είναι μια διαδικασία προσωπικής αυτογνωσίας. Συνεχίζει, δεν έχει τελειώσει. Και ελπίζω να με πάει παραπέρα. Με αυτόν τον τρόπο το σώζει, είναι ένας ενιστώτας ο οποίος επιδέχεται συνέχειες. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικοί οι συνομιλητές μας, εξίσου εξαιρετικό δοκιμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους. Θέλω να σας πω, όπως με παρακάλεσε ο κ. Κυριαδής, να υπενθυμίσω ότι η Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, η οποία μας έχει δώσει και την αιγίδα της και μας στηρίζει και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, διοργανώνει ένα συμπόσιο για τον ναρκισισμό, ο οποίος στάθηκε και σκάλωσε πολλές φορές στη σημερινή μας κουβέντα, από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Τιβάνι Παλάς Ακρόπολης. Είναι ανοιχτό στο κοινό. Νομίζω έχει εξαιρετικούς ομιλητές, συζητητές, μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Να ξαναπώ ότι η επόμενη συνάντησή μας είναι με τον κύριο Καμπάνη, που είναι ένας κοσμικός καλλιτέχνης, που ωστόσο έχει περάσει πολύ καιρό στο Άγιο Όρος, που ωστόσο έχει ανασυστήσει σε κάποια εποχή της ζωής του, το τυπογραφείο της Ικαριές.
ο οποίος επίσης έχει ζωγραφίσει και εκκλησίες και τώρα πρόσφατα ήταν σε μια τέτοια περιπέτεια και συνεχώς μετατοπίζεται από το ένα στο άλλο. Θα χαρώ πολύ που σας έχουμε εδώ και η κυρία Κωνσταντινίδου συμμαμιλεί μαζί του, η οποία σήμερα επίσης μας προσέφερε πολύ έδαφος για κουβέντα. Και να πω ότι κάθε συνάντηση βεβαίως είναι αυτοτελής, αλλά σίγουρα όσο πιο πολύ είστε μαζί μας, τόσο πιο πολλά θα βγουν έξω. Δηλαδή νομίζω ότι αυτοί που θα μπορέσουν να είναι περισσότερες φορές θα ωφεληθούν περισσότερο. Και να θυμίσω ότι έχουμε άλλες 5 συναντήσεις δικαστικών και ψυχαναλυτών το φθινόπωρο και όλα αυτά θα περιληφθούν μαζί με άλλα ζευγάρια, αντίστοιχα να πούμε τα δούμε ζωντανά, σε έναν τόμο που αισιοδοξούμε ότι θα τον έχουμε στα χέρια μας σε έναν χρόνο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κοκκίνη και την υπόλοιπη κοκκίνα γι' αυτό. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.